Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια εκδήλωση που υπό κανονικές συνθήκες δεν χωράει στα στενά σχολικά μέτρα. Πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα για ποιο λόγο φέτος ασχοληθήκαμε με το θέμα ζυγοροϊπίου. Στη Χιμάρα και σε άλλες περιοχές που είναι γεμάτες ακόμα από ελληνικό πληθυσμό, οι διώξεις έχουν κλιμακωθεί. Οι μέρες είναι πολύ κρίσιμες και επειδή εκείνοι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ή και να λύσουν το πρόβλημα κοφεύουν, απομένει σε εμάς το καθήκον να ανακοινήσουμε το φλέγον πλέον ζήτημα της βορειοϊπείρου, έστω και με τις μικρές μας δυνάμεις. Με έναν ζωντανό θρύλο της βορειοϊπείρου, αυτή η κουβέντα είναι των ανθρώπων που ξέρουν και είναι άνθρωπος του σχολείου μας. Μία συνέντευξη έκπληξη με τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Μεσογείας κ. Νικόλαο Παπανικολάου και κάποιες απίστευτες ζωντανές μαρτυρίες από συμπατριώτες μας που παλεύουν ακόμα να κλείσουν τις πληγές τους από τις διώξεις του καθεστώτος. Σε αυτό το πρωτεφανές εγχείρημα που αναλάβαμε, βρήκαμε δύο συναντιπόρους. Έναν σκηνοθέτη από αυτού του σχολείου μας, τον κ. Παύλο Τυποδάκη, και έναν άνθρωπο που τον έχουμε, όπως λέει ο λαός μας, σοφά κυριολεκτικά μπροστά στα πόδια μας, τον κύριο Κώστα Κυριακού. Η συνύπαρξη αυτών των δύο, όπως θα δείτε, συνέφησε ένα τελείως διαφορετικό δίδυμο και όταν τελειώσει αυτή η εκδήλωση θα μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση γιατί φέτος ασχοληθήκαμε με τη Βόρεια Ήπειρο. Ξεκινώντας με την ιστορική αναδρομή, θα λέγαμε ότι η λέξη Ήπειρος προέρχεται από τη δωρική λέξη Άπειρος και την αιωλική Άπερον, δηλαδή περιοχή χωρίς πέρας. Κατ' άλλους ονομάζεται Ήπειρος, δηλαδή ξηρά για διάκριση από τη θάλασσα. Η Ήπειρος είναι ίσως η αρχαιότερη κηπίδα συγκρότησης του ελληνικού έθνους και χώρος εξόρμησης των Ελλήνων προς τον Νότο. Ο ηπειρωτικός πολιτισμός μετατοπίστηκε αργότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα και γι' αυτό θεωρείται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς η αρχή της Ελλάδος. Για την Ήπειρο και την αρχαιότατη ελληνικότητά της έχουν γράψει πάρα πολλοί συγγραφείς ιστορικοί, όπως ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Πολύβιος. Κατά την ελληνιστική εποχή, ο βασιλιάς Πύρος ήταν αυτός που ένωσε τα φύλλα τα ηπειρωτικά και ήταν ένας ηπειρώτης με ελληνική συνείδηση και οργανωτικές ιδιότητες και ικανότητες και έτσι οργάνωσε τους ηπειρώτες στο κοινό των ηπειρωτών, πράγμα που απεδείκνυε ότι ήταν ο ηπειρωτικός λαός με ιδιαίτερη καλή αντίληψη, προηγμένος λαός, καθώς ήρθαν πολλές κράτη. Ο γεωγραφικός χώρος τώρα, που ονομάζεται Βόρειος Ήπειρος, σύμφωνα με τις περιγραφές των αρχαίων συγγραφέων, εκτείνεται μέχρι τον Γενούσο ποταμό, πέρα από, από τον οποίο περνούσε η αρχαία Ευματία Οδός και κατοικούνταν από τα λυρικά φύλλα. Κατά τις περιγραφές όμως αρχαίων συγγραφέων, τα σύνορα της Βορείου Ήπειρου έφταναν μέχρι τα ακροκεράβμια όρη. Οι κάτοικοι της περιοχής αυτής κατά το στράβημα έμοιαζαν με τους Μακεδόνες τη διάλευτο, τα φορέματα, τις συνήθειες, το χτένισμα, τα έθιμά τους. Τα σύνορα αυτά, δηλαδή του Γενούσου ποταμού, δεν ήταν και βυζαντινή συγγραφή. Μνημεία και λείψανα ιστορικά, όπως αυτό το βοθρωτό των Αγίων 40, αναδεικνύουν την ελληνικότητα της Βορείου Ήπειρου. Οι ανασκαφές στην περιοχή αυτή έφεραν στην επιφάνεια σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα, όπως μικρά καλματίδια, μια γυναικεία κεφαλή έργο του Πλήκτη Πραξιτέλη. Τώρα η Ήπειρος, στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, δεν έμεινε με δεμένα χέρια. Οι Ηπειρώτες ξεκίνησαν τον πόλεμο των αρματολών και των κλεφτών, όπως οι Σουλιώτες, οι οποίοι αποτελούσαν μια μόνιμη κατάσταση ανομαλίας στην Τουρκία. Όμως ιδιαίτερα μεγάλες καταστροφές έπεθαν οι Ηπειρώτες κατά μια άποψη από τον Αλή Πασά, που ήταν από το Τεπελένι, περιοχή της Βορείου Ηπείρου, που εξανάγκαζε πολλούς από τους Έλληνες, τους Ηπειρώτες, σε δίωξη της Ισλαμισμού για να αρχίσει έτσι σιγά σιγά η διαίρεση των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου σε Χριστιανούς και Μουσουλμάνους και στη συνέχεια σε Έλληνες και Αλβανούς. Πάρα πολλά λένε και είναι αυτονόητο η βορειοϊπειρώτες για τον Πατροκοσμά, γιατί ο Πατροκοσμάς ήταν ηπειρωτικής καταγωγής, έδρασε σε όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα στην Βόρειο Ήπειρο και στην Ήπειρο γενικότερα. Και γύρω στο 1779, 24 Αυγούστου, όπως και το τιμάμε,
τη μνήμη του. Οι Τούρκοι, λόγω του φθόνου των Εβραίων, τον απαγχώνησαν κοντά στο χωριό Κολικόταση και τον πέταξαν μέσα στον Άψο ποταμό, όπου τον βρήκε αργότερα ένας ιερέας και τον πήρε τα λείψανά του και τα εναπέθεσε στη Μονή Αρδενίτσας. Αργότερα, με τον Αναστάσιο, όταν ήρθε σε μια με καλύτερη ταυτοποίηση η Εκκλησία της Αλβανίας, μετέφερε τα λείψανα του Πατρός Κοσμά στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά Ιτωλού, στο Κολικόντας, Βορείου Υπήρου. Τώρα, όσον αφορά τη δημιουργία του Αλβανικού κράτους, εν συντομία, είναι μια συνθήκη, η συνθήκη του Λονδίνου του 1913, σύμφωνα με την οποία ιδρύεται το Αλβανικό κράτος, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται και το κομμάτι του Βορείου Υπήρου. Στη συνέχεια έχουμε και το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας στις 17 Δεκεμβρίου του 1913 και λίγους κάποια χρόνια αργότερα, το 1925-27 Γενάρη, έχουμε και το πρωτόκολλο της Χαράξεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, που θα είναι τα σύνορα. Εκ των πραγμάτων, η Βόρειος Ήπειρος ήταν στην Αλβανία. Όμως οι περιοπηρώτες δεν έμειναν με δεμένα τα χέρια, αλλά ξεκίνησαν έναν αγώνα. Γιατί? Δεν υπέκυφθαν στις αποφάσεις των μεγάλων δυτικών δυνάμεων, άκαμπτοι άρχισαν τον αυτονομικό τους αγώνα με απότερο σκοπό την ένωσή τους με την ελεύθερη Ελλάδα. Η κορυφαία έκφραση της αιματοβαμμένης ιστορικής πορείας του ελληνισμού των περιπυρωτών είναι η ημέρα της 17ης Φεβρουαρίου 1914. Αυτή η ημέρα της ανακηρύξεως της αυτόνομης βορειοπηρωτικής πολιτείας. Αυτή είναι η ημέρα. Ο επιτυχής αγώνας των Ελλήνων αυτονομιστών υποχρέωσε την αλβανική πλευρά να καταφύγει στην αίτηση για παρέμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου για ειρηνική επίλυση των διαφορών και να σταματήσουν εχθροπραξίες. Η βιοροπυρωτική κυβέρνηση αποδέχθηκε την πρόταση και έτσι οι τρεις μήνες νικηφόρων αγώνων οδήγησαν στην υπογραφή του πρωτοκόλλου της Κέρκυρας, που έγινε σε ένα ξενοδοχείο ωραία Βενετία και υπογράφτηκε 17 Μαΐου 1914 το πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Αυτό το πρωτόκολλο αποτελεί μέχρι και σήμερα το πλέον ισχυρό διπλωματικό κείμενο αποδεκτό από όλες τις πλευρές, το οποίο κατοχυρώνει όλα τα δικαιώματα της αυτονομίας Βορείου Υπήρου, όπως ελευθερία στη θρησκεία, στην παιδεία, στην επικοινωνία. Αυτή όμως η διεθνή συνθήκη που υπογράφηκε και από μεγάλες δυνάμεις και από την Αλβανία παρέδινε ένα μικρό γράμμα. Και γι' αυτό στη Χιμάρα, αν πάει κάποιος, θα δει πάρα πολλούς τείχους να γράφουν «Η Χιμάρα ζητάει τα δικαιώματά της, θέλουμε υλικά σχολεία κι άλλα». Αυτός ο αγώνας των βορειοπυρωτών συγκίνησε πάρα πολύ τον Κωστή Παλαμά, ο οποίος έγραψε ένα ποίημα «Χιμάρα ηλίκη». Πέρα όμως από τον Κωστή Παλαμά, ένας Γάλλος, ο Ρενέ Πιό, ο οποίος ήταν ιστορικός δημοσιογράφος και συγγραφέας, επισκέφθηκε την περιοχή, έμεινε σε σπίτια βορειοπυρωτών, τους έζησε από κοντά και έγραψε το βιβλίο «Η δυστυχισμένη Βορειοήπειρος». Και μία από τις χαρακτηριστικές εκφράσεις του ήταν «Είναι αδύνατο η χιμάρα να μην γίνει ελληνική, διότι είναι ήδη ελληνική». Ευχαριστώ.
Κάπου εδώ ξεκινάει ένα διαφορετικό διπορικό, όπως σας προανήγγειλα, του κυρίου Κώστα Κυριακού με την κάρτα του κυρίου Παύλου Τρυποδάκη. Θα ξεκινήσει το διπορικό με κάποια πλάνα από τη Δερβιτσάνη, που είναι ένα μέρος στη Βόρειο Ήπειρο. Πήγε ο κύριος Παύλος Τρυποδάκης πέρυσι για να γιορτάσουμε την 25η Μαρτίου εκεί μαζί με ένα γκρουπ δικό μας ανθρώπων από εδώ, από την Αθήνα. Θα δείτε μερικά πλάνα από εκεί και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το διπορικό τους, χτυπώντας τις πόρτες των ανθρώπων που σήμερα έχουν κατέβει από την Βόρειο Ήπειρο στην Αθήνα. Αισθάνεσαι περήφανος που είσαι Έλληνας? Ναι. Γιατί? Επειδή είναι πατρίδα μου. Είναι πατρίδα μου. Μ' αρέσει. Και οι Έλληνες σας θεωρούν Αλβανούς εδώ πέρα? Ναι. Και η Αλβανία μου άλλους μας θεωρούν. Όμως εμείς Έλληνες είμαστε. Έλληνες αισθανόμαστε. Και αυτοί είναι Έλληνες. Θέλει να χαρούνε, σας κρίνουνε. Ναι, νομίζω ότι είμαστε Αλβανοί. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Σας άρεσε εδώ? Για μένα ήταν εμπειρία ζωής. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει τόσο ωραίος κόσμος, ελληνικός, πέρα από σήμερα. Και τελικά, διαπιστώνω ότι η γραμμή των συνόρων για μένα έχει φύγει πλέον. Έχει μετατοπιστεί, δεν ξέρω. Δεν λύγονται τα βάσανα του Αντώνη, ρε Παύλο, ούτε της Πολυμίας, ούτε του Μινά, άρα ούτε του παπά του Αντώνη. Τον παπά του Αντώνη δεν είχε γνωρίσει κανένας. Πέθανε από το ξύλο σαν Έλληνας στο κουβαλί του Αγιοχάστρου. Κανένας δεν το ξέρει, δεν λέει τίποτα για συμπαράσταση. Και για να συνεχιστεί, τα οστά δεν τα έχει βρει ο Αντώνης, τα έχουν εξαφανίσει από πάνω. Και λοιπόν, τι ζητάτε από την Ελλάδα, τι απαντήσαμε? Εγώ ζητάω, είναι κάτι με τον παρά σε ορισές πέσει. Φανταστικά, δηλαδή για περηφάνεια το θέλει αυτό, για αξιοπρέπεια το θέλει. Δηλαδή να, εμάς τους αγωνιστές, η Ελλάδα μας έχει σε άλλη κατηγορία. Πολλά, πολλά κύριε Βασκέρα. Έτοιμοι είμαστε, γιατί ποιος θέλει να ζήσει μειονότητα σε ξένη χώρα? Γιατί να είναι αυτή η αδικία για τους οριοπυρώτες? Γιατί ένα κομμάτι ελληνικό το ξεχνάνε οι σημερινοί Έλληνες? Πόσο αίμα κύριε Βασκέρα. Υποφέρει η Ελλάδα σήμερα για μια από τις αμαρτίες που κάνει η πολιτική αρχή της Ελλάδας, που είναι αυτή, ότι αρνήθηκαν το αίμα αυτών που αγωνίστηκαν για τη Βόρειο Ήπειρο. Το να αρνηθείς το αίμα και να πατάς το αίμα, θα πληρώσει το έθνος. Πληρώνει το έθνος. Μια από τις αμαρτίες που πληρώνει είναι και αυτή. Δεν είναι λίγα τα θύματα. Δεν είναι ο Αντώνης. Αισθάνεσαι περήφανος που είσαι Έλληνας? Ναι. Γιατί? Επειδή είναι η πατρίδα μου. Είναι η πατρίδα μου, μ' αρέσει. Και οι Έλληνες σας θεωρούν Αλβανούς εδώ πέρα? Ναι. Και οι Αλβανοί Αλβανούς μας θεωρούν. Όμως εμείς Έλληνες είμαστε. Έλληνες αισθανόμαστε. Θα προσπαθήσω να κάτσω εδώ στον τόπο μου, να ζήσω εδώ, να πολεμήσω, δηλαδή με άλλη έννοια, για τον τόπο μου. Αλλά αν οι συνθήκες είναι δύσκολες, μπορεί αυτό να με οδηγήσει και στο να αφήσω την Δρόπολη μου, το χωριό μου, και να ξενιτευτώ. Πολλές φορές έρχονται διάφορα από μόνο από την Ελλάδα και μας βλέπουν, μιλάμε ελληνικά.
Και λένε πώς γίνεται αυτά τα παιδιά να ξέρουν ελληνικά και απλά δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι είμαστε κι εμείς Έλληνες. Δυστυχώς. Και αυτοί είναι Έλληνες. Και αντί να χαρούνε, σας κρίνουνε. Ναι, νομίζουν ότι είμαστε Αλβανοί. Το έχουμε πει πολλές φορές. Σας άρεσε, σας άρεσε εδώ. Για μένα ήταν εμπειρία ζωής. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει τόσο ωραίος κόσμος, ελληνικός, πέρα από τα σύνορα. Και τελικά διαπιστώνω ότι η γραμμή των σύνορων για μένα έχει φύγει πλέον. Έχει μετατοπιστεί, δεν ξέρω. Δεν λέγονται τα βάσανα του Αντώνη, βρε Παύλο, ούτε της Πολυμίας, ούτε του Μινά Πάρα, ούτε του μπαμπά του Αντώνη. Ποιος, το μπαμπά του Αντώνη δεν τον έχει αναγνωρίσει κανένας. Πέθανε από το ξύλο σαν Έλληνας στη συμβαγή του Αργυροκάστρου. Κανένας δεν τον ξέρει, δεν λένε τίποτα για συμπαράσταση. Το μνήμα είναι. Και για να συνεχιστεί ο αγώνας. Τα οστά δεν τα έχει βρει ο Αντώνης, τα έχουν εξαφανίσει οι Αντώνη. Και λοιπόν τι ζητάτε από την Ελλάδα, τι απαντήσατε? Εγώ ζητάω μια κάρτα να έχει κομπορά ο Σαββασίλη ο Κάστρο. Μια κάρτα, να μην πληρώνω σε... Τα αστικά, λεωφορεία. Για περηφάνεια το θέλει αυτό, για αξιοπρέπεια το θέλει. Ότι να, εμάς τους αγωνιστές, η Ελλάδα μας έχει σε άλλη κατηγορία. Πολλά, πολλά γυρία, εγώ έτσι λέω. Έτοιμοι είμαστε, γιατί ποιος θέλει να ζήσει μειονότητα σε ξένη χώρα? Γιατί να είναι αυτή η αδικία για τους δωριοϋπηρώτες? Γιατί ένα κομμάτι ελληνικό το ξεχνάνε οι σημερινοί Έλληνες? Τόσο έμαχη δικαιοί εκεί πέρα. Υποφέρει η Ελλάδα σήμερα γιατί μια από τις αμαρτίες που κάνει η πολιτική αρχηγή της Ελλάδας είναι αυτή, ότι αρνήθηκανε το αίμα αυτών που αγωνίστηκανε για τη Βόρειο Ήπειρο. Το να αρνηθείς το αίμα και να πατάς το αίμα θα πληρώσει το έθνος. Πληρώνει το έθνος. Μια από τις αμαρτίες που πληρώνει είναι και αυτή. Δεν είναι λίγα τα θύματα. Δεν είναι ο Αντώνης ο πατέρας του και η γυναίκα του και η μάνα του. Είναι και 8.000 Ελλαδίτες, Ελληνόπουλα, που άφησαν τα κοκαλά τους, τα οποία οστά τώρα είναι σκορπισμένα, από την Κλεισούρα και μέχρι την Κακαβιά και μέχρι τη Χιμάρα, στα χωράφια σκορπισμένα. Πρωτοφανές. Δεν υπάρχει με λίγη αυτή σταθερή άνθρωπα. Τούτοι οι παλιοί ήταν που κράτησαν εμάς τους νέους στη φυλακή. Όταν πήγαμε εμείς οι νέοι, το 55 που μπήκε ο Αντώνης στη φυλακή, εγώ γεννήθηκα το 55. Εγώ γεννήθηκα. Δηλαδή ήταν οι βετεράνοι δηλαδή, της φυλακής που συνέχισαμε εμείς το δρόμο της τιμιότητας, έγιναμε όσο μπορούσαμε σαν αυτούς. Και έτσι συνεχούσε η παράδοση. Ενώ αν τούτοι ξεφτιλιζότανε και γέροντανε πράκτορες και γονάτιζαν στη φυλακή για να περούσαν καλά τη φυλακή, θα ήταν όλοι οι βορειοϋπηρώτες Αλβανοί. Όπως είχε δηλώσει ο Χότζας ότι αν κυβερνήσω 60 χρόνια δεν θα υπάρχει Έλληνα στην Αλβανία. Θα τους κάνω όλους τους Αλβανούς. Εκεί αποσκοπούσε με την πίεση τη μεγάλη, με το ξύλο θα τους γονατίσουν. Αλλά τούτη είναι οι ήρωες, είναι οι αφανοί ήρωες να πούμε. Και συνέχισε ο Ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο. Γιατί αν δεν ήταν τούτη δεν θα υπήρχε. Τόσες φορές σε φιλήσαστε. Είπα στο δικαστήριο το... Είναι μεγαλύτερο δικαστήριο. Στο πρώτο να γίνει απόφαση. Πρώτο να βγάλουν την απόφαση. Ναι. Δήλωσα ότι είμαι Έλληνας, γεννήθηκα Έλληνας και θα πεθάνω Έλληνας. Ακριβώς το οποίο τους τρέλανε. Η κατηγορία ποια ήταν? Δραπέτευσε στην Ελλάδα, ήτανε. Ναι, ήθελα να δραπέτευσω στην Ελλάδα. Η μητέρα πατρίδα που λέμε εμείς. Μαζί με παρέα. Ναι, μαζί με παρέα. Ναι. Ήταν με άλλους τρεις, αλλά ένας τους πρόδωσε ο ένας. Ένας μας πρόδωσε. Και οι τρεις. Έλληνας. Βέβαια, χωριάνος. Από το χωριό. Έλληνες ήταν οι τέσσερις. Η ηλικία μας. Ο ένας τους πρόδωσε, οι τρεις μπήκαν φυλακή. Έκαμε το μεγάλο λάθος ο Μιχάλης, σε εισαγωγικά, που δήλωσε ότι εγώ Έλληνας θα γεννήθηκα και Έλληνας θα πεθάνω. Και ποια ήταν έπειτα η πρόταση του εισαγγελέα όταν είπε σε. Τι πρόταση έκαμε για το δικαστήριο? Ο δικαστή, εισθάνατο. Εισθάνατο. Και το δικαστήριο πήρε την απόφαση. Ναι, 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 εισθάνατο. Υπάρχει αυτό το ντοκουμέντο. Υπάρχουν. Υπάρχει. Το έχουμε και στο βιβλίο αυτό. Ναι. Είναι στο βιβλίο μέσα η απόφαση. Εσείς όταν σας είπαν ότι είναι εισθάνατο, δεν φοβηθήκατε?
Λογικό ήταν να φοβόμουν. Όχι, όχι, όχι. Δεν λειτουργούσε να φοβηθώ. Δεν είχε φόβητρο καθόλου, τίποτα. Του είπα να το πάρει πίσω, δεν το πήρε πίσω. Δεν σου έχει μείνει στο μυαλό. Ήταν πάνω σε 25 μέρες. Μετά από 25 μέρες, ήσουν αλυσοδεμένος 25 μέρες, δεμένος πόδια και χέρια. Ναι. 25 μέρες, 30, ξέρω εγώ τώρα. Ναι, όσο έρθει από... Σε 30 μέρες ήρθε καταδικαστική απόφαση 25 χρόνια. 25. Από εις θάνατον έρθε 25. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο. Όχι, ήρθαν Έλληνες που αρνηθήκαν την εθνικότητά τους. Όχι, όχι. Υπήρχαν. Σε κακή κατάσταση, πολλοί αρνιούνται την πατρίδα τους και την καταγωγή τους. Την καταγωγή τους. Ποτοβούρδουλο, όχι θεληματικά, ποτοφόβο να πω. Μπορεί και χωρίς φόβο. Για να πολλοί, περάσουν καλύτερα. Πολλοί και είχαν, όχι, για να περάσουν και έχουν αναστηθεί σαν Αλβανοί. Ναι, έχουν αισθανθεί. Έχουν αισθανθεί. Πώς αισθάνεστε την Ελλάδα? Δικαιωμένος ή αδικημένος? Ειλικρινά πείτε μας. Τι να είμαι δικαιωμένος, γιατί. Α, δικαιωμένος, για τους αγώνες που έκανες υπέρ της πατρίδας. Αυτοί τους αγώνες έκανα από τη συνείδησή μου. Βέβαια, συνειδητά, αλλά τους αναγνώρισαν εδώ. Τους αναγνώρισαν τους αγώνες εδώ. Τι να σου πω, ήρθε, φώναξε κανένας αντιπρόσωπος της Ελλάδας, όχι. Όχι. Αφού και σήμερα πηγαίνω ένα από τσιρί. Τι κάνετε? Ανάβω κυρία. Πήγαινε στην εκκλησία. Εκκλησία κάθε πρωί. Κάθε πρωί. Οθωμανή. Με την τρέλα του περιφυλακισμένου. Χριστό και Παναγία. Πέρασαμε από τον Αντώνη. Τώρα είμαι στο Μιχάλη το Στέφανο. Αυτόν αγαπάω. Εδώ σε κάτω Πατήσια. Αυτόν έχω αγαπή στη ζωή. Όση όλη τη ζωή. Κοιτά, το είχα πρόβλημα. Το έχω και σήμερα. Χριστέ και Παναγία, το έχω σήμερα. Κάτι προσφορά στο έθνος. Μάλιστα. Και αυτό. Όταν μας το δώσανε, τη στιγμή που μας δώσαν το μετάλλιο. Ότι ήρθανε κάποια στιγμή πριν να έρθουμε εδώ, ήρθαν μερικοί τουρίστες Έλληνες εκεί πέρα και πήγαινα μόνο να καθίσω κοντά. Δεν φοβούμαι να τους μιλήσω, γιατί η ασφάλεια θα με παρακολουθούσε προπαντός εμένα. Μόνο για να τους δω να είμαι κοντά, να ακούσω. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα. Τώρα δεν έχω αυτή την εικόνα πια. Λοιπόν, ναι. Χριστέ. Τι εικόνα έχετε? Καλύτερα να μην στο πω. Δεν κάνει αυτό. Όχι, όχι. Όταν εμένα μου λέει, μου γράφουν εκεί πέρα και μου λένε ότι μάθε ελληνικά καλύτερα και μετά πες τη γνώμη σου. Δηλαδή, θα τους πω, εγώ ελληνικά μπορώ να μην ξέρω, αλλά το χρέος μου, το καθήκον το έκανα στο ακέραιο. Σε συνθήκες που εσύ δεν θα το έκανες. Ναι, δεν μπορείς. Θα έλεγα, αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ναι, ναι, το υποθετικό θέμα. Ας προσπαθήσουν να τους μαζέψουν τους νέους για να τους μιλήσει κάποιος, δηλαδή που θα συμπληρώνουν όλοι. Αυτό λέγαμε και πριν. Αν τους ενημερώσουν. Και ας μην ενημερώσουν. Δεν κάθεται να είναι τα χέρια. Δηλαδή που θα σηκώσουν την Ελλάδα πάνω στα χέρια. Άμα ενημερωθούν, ναι. Θα κρατούν και. Μα μετανιώσω γι' αυτό. Πά. Γιατί επειδή η κυβέρνηση είτε το κράτος δεν ενδιαφέρεται και πρέπει να. Α, η Ελλάδα είναι άλλο η Ελλάδα και άλλο ο κόσμος που είναι. Τι είναι η Ελλάδα για εσάς? Το πάνω. Απλώς ότι πια τι σου έχει μείνει στο μυαλό, ποιο είναι η καλύτερη στιγμή να πούμε τη ζωή σου ή η μεγαλύτερη πίκρα. Και μου λέει η Χρυσαυγή, αυτό που δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ, η κόρη της ήταν 8 χρονών, η μαμά ήταν φυλακή, σε ένα στρατόπεδο στην Κρούγια, δεν ξέρω που ήταν οι γυναίκες, μιλάμε τώρα το 46. Όσο τη σκότωσαν τον άντρα, 47, όσο τη σκότωσαν τον άντρα, πήρε τα δύο τα παιδιά, αυτή να φύγει στην Ελλάδα. Ζούσε στη Σοπική, κοντά ήταν τα σύνορα. Αλλά ήταν προδομένοι και τους πιάσαν στα σύνορα. Και αυτή την πήγαν φυλακή, 27 χρονών κοπέλα, τον άντρα σκοτωμένο και δύο παιδιά. Ο Θεόφιλος 4 χρονών, 5, 3 χρονών. Και η Χρυσαυγή ήταν 7-8 χρονών. Και τα παιδιά τα πήραν και τα παιδιά στη φυλακή, τόσο μικρά. Τους πιάσαν στο σύνορο. Γιαγιά, σε παίρνει τηλεόραση. Βγάλε λίγο το χέρι από εκεί. Κάτσε.
Μπορείς να ντρέπεται. Όχι, δεν είναι. Το βάζει όπως νιώθει. Έχει άνοια εδώ και 6-7 χρόνια. Το βάζει όπως νιώθει καλύτερα. Είναι η Βόρειος Ήπειρος η γιαγιά αυτή, ο Βόρειος Ήπειρος, αυτή είναι η Βόρειος Ήπειρος, ναι. Ζωντανή. Πραγματικά η ζωντανή Βόρειος Ήπειρος. Αυτή είναι η Βόρειος Ήπειρος. Γιατί είχε περάσει. Η μάνα όλων των πονεμένων είναι αυτή. Δηλαδή οι κομμουνιστές δεν τη θεωρούν εμένα, τη θεωρούν εχθρό του λαού. Ακόμα σήμερα. Η γιαγιά μου συνελήφθη διότι το 1950, το 46 έχω σκοτώσει τον παππού μου. Το 1950 αποφασίζουν να δραπετεύσουν στην Ελλάδα η γιαγιά μου, η αδερφή της, η μάνα της, τα δύο παιδιά, η μητέρα μου και ο θείος μου, μία φίλη της η Χαρίκλια, η Γερμανού, και η κουνιάδα της Χαρίκλιας. Και κάποια τους είδε στον δρόμο που φεύγανε το πρωί για να περάσουν τη νύχτα από το ποτάμι που ήταν, ξέραν το δρόμο. Και εκεί είχαν βγάλει 200 φαντάρους. Και οι Αγίους 40 είχαν κλείσει τα σύνορα και την ώρα πάνε να περάσουν αρχίζουν τους πυροβολισμούς και η Λύκα είχε ένα τραύμα από σφαίρα στον αριστερό ώμο. Τι φροντίζει πολύ, τι κομμήνια η Ελλάδα. Ο Σαμαράς, ο Στουρνάρας και ο Βενιζέλος. Τι κάνανε? Τη σκόψαν τη σύνταξη. Δεν είχαν ζήσει. Δεν την ανανεώσαν. Έπαιρνε 300 ευρώ σύνταξη, αγροτική σύνταξη και τη την κόψανε. Για ποιο λόγο? Για να σωθεί, για να σωθεί η χροκοπημένη Ελλάδα. Η γιαγιά μου είχε σώσει την τιμή της Ελλάδος 90 χρόνια, 100 χρόνια. Και στα 100 της την έσωσε την Ελλάδα. Χαρίζοντας τη σύνταξη που της έδινε 300 ευρώ. Ακριβώς αυτό είναι. Η Βόρειος Ήπειρος όπως εσύ. Όπως εσύ ονόμασες και πράγματι είναι η μαμά Πολυμία Βόρειος Ήπειρος, της είπαν της μαμάς Πολυμίας. Εκεί κάτω στα υπόγεια του ΙΠΕΞ έλα να σου δώσουμε ένα βραβείο για την προσφορά στο ελληνικό έθνος. Για τεσένα, για τον άντρα σου. Για μένα είναι η φωτογραφία. Και έτσι η Βόρειος Ήπειρος εκείνη τη μέρα στα υπόγεια του Υπουργείου Εξωτερικών, στα κρυφά, δίχως να πάρουν χαμπάρι οι δημοσιογράφοι, λες και γέωναν εκεί κανένα σύμφωνο, δεν ξέρω τι συμφωνία γινόταν, πήρε το μετάλλιο για τον εαυτό της, για τον άντρα της και για το γιο της. Ο άντρας της εκτελεσμένος, όπως είπαμε, το 46. Ο γιος της καταδικασμένος στο ΣΠΑΤΣ, είχα και εγώ την τύχη να είμαι μαζί του στο ΣΠΑΤΣ και η ίδια η Πολύμνια φυλακή πολιτικός κρατούμενος. Της έδωσαν το μετάλλιο στα κρυφά. Και μου είπαν εμένα προσωπικά, η γραμματέας, η προσωπική γραμματέας του Υφυπουργού Εξωτερικών, κυρίου Κασίμη, αν τυχόν και το δημοσιεύσετε και έρθουν δημοσιογράφοι τη στιγμή που θα παίρνετε τα μετάλλια, όλη η διαδικασία θα ακυρωθεί και δεν θα τα πάρετε τα μετάλλια. Η σειραφή στιγμών, ήχων και εικόνων από τις μαρτυρίες των ανθρώπων είναι το λιγότερο που μπορούμε να βγάλουμε. Κάθε ένας άνθρωπος από αυτούς, η συνέντευξή του ήταν μία με μία μισή ώρα. Έπρεπε να γίνει μία σειραφή και να γίνει 15 λεπτά. Επειδή φαντάζομαι πως εκφράζει πολλούς και αρκετοί από εσάς το ξέρετε, θα θέλαμε να συμμετέχετε μαζί μας. Ευχαριστούμε. Thank you.
μιλάει για τη Φιλοπατρία και τον Σεβαστιανό που γνώρισε. Δεν είναι η πρώτη φορά, λένε αρκετές φορές, που η Εκκλησία είναι αναμεμειγμένη σε θέματα εθνικού υποβάθρου που έχουν να κάνουν με την Φιλοπατρία, με την πατρίδα γενικότερα. Σε τέτοιο βαθμό που η Φιλοπατρία εμφανίζεται σαν ένα πνευματικό ιδανικό. Είναι αλήθεια ότι η ερμηνεία αυτού του πράγματος, το οποίο έχει μια έκφραση αρκετά έντονη και στη ζωή της Εκκλησίας, δεν είναι τόσο εύκολη. Εγώ για να σας βοηθήσω θα σας πω πώς εγώ το κατανοώ. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα επιλέγουμε, μας δίδονται ως παρακαταθήκη, ως κληρονομιά, ως πνευματικά δώρα για την ολοκλήρωσή μας και για την τελείωσή μας εν Χριστώ. Ένα εξ αυτών είναι οι γονείς μας. Δεν τους έχουμε διαλέξει τους γονείς μας. Θεωρούμε όμως ότι οι γονείς μας είναι μια πολύ μεγάλη και πολύτιμη κληρονομιά στη ζωή μας. Με την έννοια του ότι αυτοί μας δώσανε το αγαθό της ζωής, αυτοί μας δίνουν τη φροντίδα και με αυτούς αναπτύσσεται ένας ειδικός σύνδεσμος. Τόσο σημαντικός που πνευματικά μια από τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης είναι να τιμούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Με υπόσχεση ότι έτσι θα ευημερίσει κανείς τη ζωή του. Η τιμή στους δικούς μας ανθρώπους, στους γονείς μας, δεν σημαίνει περιφρόνηση στους άλλους. Θεωρούμε ότι ο κάθε ένας το δικό του δώρο οφείλει να το σέβεται, να το αγαπήσει, να το περιφρουρήσει, να το αξιοποιήσει. Τέτοια παρακαταθήκη επίσης είναι το φίλο μας. Άλλος είναι άνδρας, άλλος είναι γυναίκα και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Εκκλησία επιμένει πάρα πολύ στην ιερότητα της παρακαταθήκης του φίλου για να μπορέσει κανείς να οδηγηθεί στην σωτηρία του. Δεν το έχει επιλέξει ο ίδιος. Έρχεται λοιπόν με άλλου τύπου επιλογές που κατ' οικονομίαν Θεού γίνονται στη ζωή του. Λέει επίσης στο προηγούμενο που ανέφερε για τους γονείς ο Απόστολος Παύλος «Ήτης των ιδίων ου προνοεί και μάλιστα των οικείων την πίστην ήρνεται και έστην απίστου χείρον». Αυτός ο οποίος δεν φροντίζει για τα αγαθά που έχει και για τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν και μάλιστα για τους οικείους του καταλογίζεται ως άπιστος, αρνητής της πίστης. Άρα έκφραση της πίστης είναι η πρόνοια, η φροντίδα, η αγάπη, ο σεβασμός, η μέρημνα για τους δικούς μας ανθρώπους, αυτούς που μας ευεργέτησαν και αυτούς με τους οποίους εμείς κοινωνούμε και διαλεγόμαστε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει και αυτό που λέγεται πατρίδα. Μας έρχεται σαν μεγάλο δώρο. Ο καθένας κάπου γεννήθηκε και παίρνει κληρονομιές ιστορίας, πολιτισμού, νοοτροπιών, κοινωνίας με ανθρώπους, γλώσσας. Όλο αυτό είναι ένα πολύτιμο αγαθό, γι' αυτό και οι λαοί οι διάφοροι με ποικίλους τρόπους εκφράζονται, καμιά φορά που δεν είναι και απόλυτα συμβατή. Αλλιώς άλλη ψυχολογία έχει ένας μεσογειακός άνθρωπος από έναν Σκανδιναβό. Άλλος ένας άνθρωπος της Δύσης, Ιταλός, Γάλλος, από έναν άνθρωπο της Ανατολής, από έναν Έλληνα ή της Άπο-Ανατολής, από έναν Κινέζο. Αυτά όλα διαμορφώνουν την προσωπικότητα ως κληρονομιά. Δεν είναι καθόλου κακό ο Κινέζος αυτό το οποίο έχει παραλάβει να το σεβαστεί ως δώρο από το Θεό και έτσι να θέλει να πορευθεί την οδό της σωτηρίας του. Γι' αυτό και οι Εκκλησίες της Ιεραποστολές σέβεται και οφείλει να σέβεται τις ιδιομορφίες και τα χαρακτηριστικά των λαών μέσα στους οποίους καταθέτει το κήρυγμά της. Εμείς τώρα ως Έλληνες έχουμε και κάτι άλλα πράγματα που είναι πολύ σπουδαία. Ένα εξ αυτών είναι ότι έχουμε η γλώσσα του Ευαγγελίου, είναι δική μας. Η γλώσσα των Πατέρων, η γλώσσα της αρχικής διατύπωσης των δογματικών αληθιών. Σε αυτόν τον τόπο χύθηκε αίμα μαρτύρων. Σε αυτόν τον τόπο έχει αναπτυχθεί η πίστη, έχει εκφραστεί η αγάπη, έχει βιωθεί το θαύμα, τα σημεία του Θεού. Δεν ξέρουμε κι αλλού έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Εμείς ξέρουμε για το δικό μας τόπο. Γι' αυτόν τον τόπο το θεωρούμε σαν μια ιδιαίτερη ευλογία.
Και δεν είναι μόνο τα γεωγραφικά όρια, που και αυτά έχουν την αξία τους, γιατί είναι γεμάτο από ιερά θυσιαστήρια, από λείψανα Αγίων, από αίματα Αγίων, από αναμνήσεις ζωής Αγίων ανθρώπων. Αυτά θα θέλαμε εμείς να τα τιμήσουμε, γιατί οι άνθρωποι δεν είμαστε μόνο ψυχή, είμαστε και ύλη και σώμα, έχουμε αισθήσεις, ζούμε σε έναν τέτοιο κόσμο. Πατρίδα όταν λέμε, δεν εννοούμε όπως προανέφερα μόνο τα γεωγραφικά όρια, πατρίδα εννοούμε τους ανθρώπους με τους οποίους σχετιστήκαμε, για τους οποίους όπως προανέφερα πρέπει να προνοήσουμε, τους οποίους πρέπει να τιμήσουμε, τους οποίους πρέπει να αγαπήσουμε ή τη μνήμη τους. Πατρίδα είναι ένας πολιτισμός που έχουμε κληρονομήσει, τον οποίο πρέπει να τον περιφρουρήσουμε. Αυτά είναι τα ιερά και τα όσια μας. Όταν λοιπόν αναβάζουμε τη σημαία, δεν αναβάζουμε ένα σύμβολο μυσαλλοδοξίας, ότι εμείς μόνο υπάρχουμε και άλλοι δεν είναι τίποτε, αλλά ένα σύμβολο ιδιάζοντος σεβασμού στη δική μας κληρονομιά και στη δική μας παρακαταθήκη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε την παρακαταθήκη των άλλων. Στην περίπτωση όμως κατά την οποία γίνεται μια, για πολιτικούς λόγους, επικυριαρχία, μια απειλή, μια καταστροφική επέμβαση στον δικό μας τον τόπο, εμείς οφείλουμε αυτό να τον υπερασπιστούμε. Όταν τώρα οι βορειοϋπηρώτες θέλουν τα ιερά τους, δεν τους νοιάζει τόσο ποια κυβέρνηση θα είναι, με την έννοια των πολιτικών της επιλογών στο οικονομικό επίπεδο. Τους ενδιαφέρει μια κυβέρνηση, ένα σύστημα που να μπορεί να σεβαστεί και όχι να αντιπαρατίθεται διαρκώς αυτό το οποίο έχουν ήδη κληρονομήσει ως πολιτισμό. Πολύ καλά κάνουν και οφείλουν να το κάνουν, διότι είναι ο σεβασμός στην ιστορία, είναι ο σεβασμός στον πολιτισμό, είναι ο σεβασμός στις κοινωνικές σχέσεις, είναι ο σεβασμός στα δώρα του Θεού. Από αυτήν την έννοια μου είναι πολύ σαφές ότι είναι καθήκον μας, όπως εγώ δεν θα εγκατέλειπα ποτέ την οικογένειά μου για να πω ότι είναι το ίδιο με τις άλλες οικογένειες. Όχι, η οικογένειά μου είναι αυτή που με γέννησε, που με ανέθρεψε, που πλήρωσε για το πολιτισμικό και το ψυχολογικό και κοινωνικό μεγάλωμά μου. Αυτούς τους οφείλω να τους σεβαστώ και θέλω και το σύστημα να τους σέβεται. Ποτέ λοιπόν η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει, δεν έχει κανένα επιχείρημα, κάτι επεκτατικό, κάτι επικυριαρχικό σε άλλους, κάτι επιθετικό. Θα μπορούσε όμως να πει ότι η διεκδίκηση, η νόμιμη των δικαιωμάτων που μας βοηθούν, που μας βοηθεί να μπορέσουμε με κάποιον τρόπο να ζήσουμε ακόμη τον πολιτισμό μας, να τον συνεχίσουμε και για να τον αναπτύξουμε, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Εγώ πάνω σε αυτή τη βάση νομίζω ότι και στο θέμα το μεταναστευτικό που τόσο απασχολεί την εποχή μας, το καλύτερο πράγμα που θα, η καλύτερη λύση δεν θα ήταν να φιλοξενηθούν οι μετανάστες εδώ, ούτε πάλι να τους φοβηθούμε και να τους διώξουμε τους ανθρώπους, αλλά θα ήταν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις να επιστρέψουν στη χώρα τους, στην πατρίδα τους, για να αναστήσουν τον πολιτισμό τους και να τον συνεχίσουν. Αλλιώς πεθαίνει ο πολιτισμός, πεθαίνει η ιστορία, πεθαίνει το παρελθόν τους. Αυτό δεν μπορώ εγώ στο Ιράκ να το κάνω. Θα το κάνουν αυτοί. Και είναι ιερό, είναι ιερή παρακαταθήκη που τους έχει δώσει ο Θεός. Σε εμάς βέβαια, και πάλι το επαναλαμβάνουν τους Ορθοδόξους Έλληνες, υπάρχει αυτή η ιδιάζουσα ευλογία, την έδωσε ο Θεός, η οποία λειτουργεί κυρίως ως ευθύνη για να δώσουμε τη μαρτυρία αυτού του πολιτισμού και αυτού του πνεύματος που γεννήθηκε, αναπτύχθηκε και καλλιεργήθηκε σε αυτόν τον τόπο, σε όλον τον κόσμο και όπως θέλει να πάρει ό,τι θέλει. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Δεν πρέπει να το αρνηθούμε. Είναι όρος σωτηρίας η αγάπη προς την πατρίδα και ο σεβασμός προς τα ιερά μας. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναθάτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική βασίστηκε και όλος ο αγώνας του Σεβαστιανού. Εάν ο αγώνας του Σεβαστιανού γινόταν μόνο
με έναν εθνικό, πατριωτικό φανατισμό, θα ήταν μια αποτυχία. Ο Σεβαστιανός πάντοτε τόνιζε και υπεγράμμιζε δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτή η αξία της πατρίδος όπως σας την περιέγραψα και το δεύτερο είναι η υποχρέωση της συμπαράστασης στους ανθρώπους οι οποίοι είναι υποδουλωμένοι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, κλειδωμένοι σε έναν απομονωτισμό που τους έκλεισε τις εκκλησίες, που τους απειγόρευσε τα έθιμα, που τους με κάθε τρόπο προσπαθούσε να τους γκρεμίσει την αγάπη αυτή που είπαμε προηγουμένως στην πατρίδα, στα χώματά τους, στα ιερά τους. Πώς θα μπορούσε ένας επίσκοπος, ο οποίος βρισκόταν ακριβώς δίπλα και του οποίου ο τίτλος είναι υπέρτιμος Βορείου Ηπείρου και έξαρχος Βορείου Ηπείρου, πώς θα μπορούσε αυτός να σιωπήσει? Γι' αυτό και τα παιδιά τα οποία ήταν τότε της Φέβα, όλα αυτά τα καλλιεργούσε πνευματικά να έχουν εξομολόγηση, να νηστεύουν, να εκκλησιάζονται, να έχουν ηθική καθαρότητα, η ζωή τους να είναι τίμια. Και με αυτόν τον τρόπο αυτά τα παιδιά είχαν αυτό το πνευματικό όραμα και έναν πνευματικό ενθουσιασμό προκειμένου σε αυτήν την φιλοπατρία να βάλουν ως θεμέλιο μάλλον αυτής της φιλοπατρίας την πνευματική τους ζωή και την ηθική τους καθαρότητα. Ζωή και την ηθική τους καθαρότητα. Thank you.
Φτάσαμε αισίως στο κεντρικό σημείο της εκδήλωσής μας σήμερα. Τα τελευταία 18 χρόνια ο κύριος Κώστας Κυριακού για μας ήταν ο φύλακας, μας ανοίγει την πόρτα στο Δημοτικό και Γυμνάσιο εδώ στο Μαρούς της Ελληνικής Παιδείας. Σήμερα μαθαίνουμε ότι είναι πρώην πολιτικός κρατούμενος, με 10 χρόνια φυλακή, είναι νομικός, συγγραφέας 8 βιβλίων. Το κατηγορητήριο που θα μπορούσαμε να διαβάσουμε των αλβανικών αρχών είναι 36 σελίδες. Εμείς με μία κουβέντα μπορούμε να πούμε ότι είναι σύσταση ένοπλης εξέγερσης και ο σκοπός του κύριου Κώστα, και γι' αυτό καταδικάστηκε σύμφωνα με τις αλβανικές αρχές, είναι η ένωση του προϊοντήριου με την Ελλάδα. Κύριε Κώστα, παρακαλούμε να λάβετε το λόγο. Σεβαστή Γερόντισσα Μαρία της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας και όλες οι αδελφές που είναι μαζί σας, αγαπητοί εκπρόσωποι του βορειοπυρωτικού ζητήματος και αξιότιμοι εκπρόσωποι της ελληνικής παιδείας, αγαπητοί αδελφοί όλοι οι παραβρισκόμενοι που είστε εδώ, ευχαριστώ τον Θεό που είστε κοντά μας. Ιδιαίτερα εκφράζω τις ευχαριστίες στους εκπροσώπους και στα στελέχη των εκπαιδευτηρίων της ελληνικής παιδείας του Γυμνασίου του Αμαρουσίου που διοργάνωσαν αυτή τη συνάντηση. Η παρουσία σας τιμά ζωντανούς και νεκρούς της βορειοπυρωτικής υπόθεσης είναι βάλσαμο για τις ψυχές τους και είναι μνημόσυνο για τους χιλιάδες ήρωες που έπεσαν για τη μαρτυρική Βόρειο Ήπειρο. Εγώ τι να πω, είμαι μια σταγόνα στον μεγάλο πόνο, ένας ωκεανός πόνος είναι η βορειοπυρωτική υπόθεση και εγώ είμαι μια σταγόνα σε αυτόν τον πόνο. Καλά θα ήταν να ήταν κοντά μας αυτοί οι μάρτυρες της βορειοπυρωτικής υπόθεσης που από τη στιγμή που την Βόρειο Ήπειρο την καταδίκασαν και την άφησαν στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος, αυτοί δώσαν το αίμα τους, τη ζωή τους και συνέχισε η κληρονομία αυτή, η κακιά κληρονομία από τους δυνάστες τους Αλβανούς να κυνηγάνε όλο τους το σόι. Με όλα τα αυτά μπορώ να πω ότι με ικανοποίηση, με μεγάλη ικανοποίηση ανταποκρίνομαι σε τέτοιου είδους προσκλήσεις διότι μου δίνεται ευκαιρία να φωνάξω στους απανταχού Έλληνες το δράμα και το κλάμα των βορειοϋπειρωτών όπως έλεγε και ο Άγιος των σκλαβωμένων Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, ο αείμνηστος Σεβαστιανός. Στα ιστορικά που αναφέρθηκε ο αγαπητός ο κύριος Κόδρας, θέλω μόνο να αναφέρω ότι τότες που δημιούργησαν το πείραμα που λέγεται Αλβανία, δεν ήταν μόνοι τους οι βορειοϋπειρώτες. Ξεσηκώθηκε όλος ο ελληνισμός, ο απανταχού ελληνισμός, ακόμα και από την Κύπρο ήρθαν και Έλληνες από την Αίγυπτο ήρθαν και από όλο τον κόσμο και συμπαραστάθηκαν στον αγώνα των βορειοϋπειρωτών. Το θεώρησαν τη μεγαλύτερη αδικία να μείνει ένα κομμάτι που είναι συνέχεια της Ελλάδας και είναι ένα κομμάτι που το βλέπουμε κάθε μέρα να μείνει έξω από την μητέρα πατρίδα. Αλλά δεν θα αναφέρω πώς οι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού πετάξαν τα γαλόνια, γιατί τότε σε έβγαλε ένα νόμο ο Βενιζέλος που κυβερνούσε την Ελλάδα ότι όποιος αξιωματικός ή στρατιώτης από τον ελληνικό στρατό θα ενταχθεί στο στρατό των βορειοϋπειρωτών είναι σαν δραπέτης από το ελληνικό στράτευμα. Τότε οι λεβέντες, οι προπαπούδες σας και αν ψάξετε όλοι θα βρείτε από ένα συγγενή που έκανε αυτό, πέταξαν τα γαλόνια και για να μην θεωρούνταν τραπέτες του ελληνικού στρατού πήγαν και εντάχθηκαν και πολέμησαν δίπλα μαζί με τα αδέρφια τους τους βορειοϋπειρώτες. Να μην αναφερθούμε στον αριθμό τους, είναι εκατοντάδες και χιλιάδες. Θα αναφέρω μόνο που τότε, εκείνη την περίοδο, προσχώρησαν και 60 μαθητές που ήταν ηλικία 15, 16, 17 χρονών. Προσχώρησαν 60 μαθητές από τις δύο τελευταίες τάξεις της περίφημης Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, οι οποίοι ζήτησαν να καταταγούν στους ιερούς λόγους που έχουν ιδρύσει οι βορειοϋπειρώτες μαχητές.
Οι μαθητές αυτοί απετέλεσαν την τιμητική φρουρά της βορειοηπειρωτικής κυβέρνησης και χρησιμοποιήθηκαν επίσης σε ειδικές αποστολές πριν επιστρέψουν ξανά στα θρανία τους. Μεγάλη βέβαια ήταν και η ενεργό συμμετοχή πολλών κληρικών στη δημιουργία εθελοντικών σωμάτων. Και το δράμα των βορειοηπειρωτών συνεχίστηκε βέβαια με την εγκαθίδρυση στην Αλβανία της πρώτης αλβανικής κυβέρνησης και του πρώτου βασιλιά που βλέπονταν ο Αχμέτ Ζόγκου. Έχουμε καταφρεγμούς το 1933 αυθαίρετα και με τον πιο χειρότερο τρόπο έκλεισε όλα τα ελληνικά σχολεία που έχουν αποδεχτεί οι Αλβανοί όταν έγινε μέλος της Κοινοπολιτείας των Εθνών η Αλβανία το 1921. Δέχτηκε και αναγνώρισε ότι όλη η Ήπειρο κατοικείται από Έλληνες και αναγνώρισε τα δικαιώματα των Ελλήνων. Αλλά αυθαίρετα ο Ζόγκου, ως προτεκτοράτο βέβαια η Αλβανία της φασιστικής Ιταλίας τότε και με οδηγίες βέβαια του Μουσολίνη, ο οποίος σήκωσε τα μυαλά των Αλβανών από τότε για τη Μεγάλη Αλβανία, έκλεισε αυθαίρετα όλα τα ελληνικά σχολεία. Για να δείξουμε ότι ο διωγμός έχει διαχρονισμό, είναι διαχρονική η κατατρεγμή εναντίον των βορειοηπειρωτών. Τότε ξεσηκώθηκαν βέβαια οι δασκάλοι και οι μαθητές βορειοηπειρώτες και είχαμε διωγμούς πολλούς τους εξόρισαν στο βορρά της Αλβανίας. Τον Απρίλιο του 1939 η Ιταλία επιτίθεται, στα εισαγωγικά επιτίθεται γιατί προτεκτοράτο της ήταν η Αλβανία, προσάρτησαν την Αλβανία στην Ιταλία. Τότες ήταν καινούργιοι διωγμοί από τους βορειοηπειρώτες. Οι Αλβανοί βέβαια είχαν την αίσθηση ότι ήρθε η ώρα να κάνουν το ψεύτικο όνειρό τους να γίνει πραγματικότητα και είχαμε νέους διωγμούς. Εκείνη την περίοδο 4.000 βορειοηπειρώτες εξορίζονται στο βορρά της Αλβανίας. Ήταν η περίοδο που προετοίμαζαν την επίθεση εναντίον της Ελλάδας η Ιταλία με συνεργασία με τους Αλβανούς. Το 1940-41, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, είχαμε την επίθεση της, την κήρυξη του πολέμου με το ιστορικό όχι του κυβερνήτη του Ιωάννη Μεταξά. Τότε ήταν που ο ελληνικός στρατός, όταν κυνήγησε τον εισβολέα τον Ιταλό, που έφτασε μέχρι το Καρπάκι ο Ιταλός, και τα λιοντάρια οι Έλληνες εκείνου του καιρού, δεν αρκέστηκαν που πέταξαν τον εισβολέα, τους μακαρονάδες όπως λέγανε οι μανάδες μας, έξω από τα ελληνικά σύνορα. Η Ελλάδα για αυτούς ήταν και έξω από τα ελληνικά σύνορα, ήταν και η Βόρειος Ήπειρος. Γι' αυτό και κυνήγησαν τους Ιταλούς μέχρι εκεί που έχει κηρυχτεί η αυτονομία το 1912-14 από τους πατεράδες τους. Και τους κυνήγησαν κατά πόδι μέχρι το... Ελευθέρωσαν τη Χιμάρα, ελευθέρωσαν το Αργυρόκαστρο, ελευθέρωσαν τους Αγίους Σαράντα, την Κοριτσά, το Πόγραδετς, παντού. Για να αναφέρουμε μόνο κάτι που δεν λέγεται και πρέπει να λέγεται και πρέπει να αναφέρεται παράδειγμα στο σαν σήμερα, ποτέ δεν λένε κάτι ούτε για την αυτονομία, ούτε για τους αγώνες των βορειοηπειρωτών. Να αναφέρω μόνο ότι τότε ο ελληνικός στρατός και οι Τσολάδες, που ήταν οι κομάντος εκείνου του καιρού, οι βατραχάνθρωποι της ξηράς, να τους πούμε, πιάσαν το 731. Αυτό δεν λέγεται ότι το 731 σήμερα δεν είναι 731, είναι 725. Δεκάδες φορές έκαναν, εκατοντάδες φορές μάλλον επιτέθηκαν οι Ιταλοί να πέραν το ύψωμα 731 που είναι κοντά στην Πρεμετή, ανάμεσα Πρεμετή και Τεπελένη είναι, η Κλεισούρα λέγεται, εκεί πάνω είναι το 731, αλλά το πείσμα των γονιών σας, των 18άριδων και μέχρι 40άριδες ήταν που πολεμάγαν και στο ύψωμα 731 το οποίο δεν αναφέρεται ήταν και 48 Κύπριοι, αδέρφια από την Κύπρο οι οποίοι πολέμησαν εκεί. Εκεί για το 731 έπεσαν 5.000 ελληνικά κορμιά και οι Ιταλοί δεν μπόρεσαν να πάρουν αυτό το ύψωμα. Μάλλον για ενθάρρυνση του Ιταλικού στρατού έχει έρθει σε απόσταση 1.500-2.000 μέτρα κοντά και ο ίδιος ο Μουσολίνη σε ένα ύψωμα, τον φυλάκανε βέβαια η κομμάντωση δική του, για να αγνάντευε και να ενθάρρυνε το στρατό του. Τότε ήταν που θα γίνονταν το θαύμα
Η δική μας κομμάντο, οι Τσολάδες, έχουν σχεδιάσει επιτελείο ολόκληρο να έκαναν την αρπαγή του να ανάρπαζαν τον αρχηγό των φασιστών, τον Μουσολίνη. Βέβαια, το σχέδιο του ανακαλύφθηκε και έτσι γλίτωσε ο Μουσολίνη. Αυτά δεν λέγονται που σε εκείνο το ύψωμα που έπεσε 6 μέτρα η κορφή του βουνού, έπεσε πόσα κορμιά, 5.000 δικοί μας, δικοί σας πατεράδες. Αν ψάξετε όλοι θα βρείτε ότι κάποιος ήταν από το σόι σας εκεί, αν όχι εκεί κάπου αλλού, στη Χιμάρα ή στην Κοριτσά που άφηκε τα οστά του. Για αυτούς κανένας δεν λέει τίποτα. Σήμερα μου βάλαν καθήκον που μακάρι να ήταν κοντά μας άλλοι πιο ικανοί που έχουν πονέσει περισσότερο από μένα, να ήταν ακόμα και ο διάδοχος του Σεβαστιανού, ο Μητροπολίτης Κονίσης, που εύχομαι μια άλλη φορά θα είναι εδώ και να μας μιλήσει. Εγώ θα πω περισσότερο για τους κατατρεγμούς, μόνο που αρκετά είπα για τα παλιά, αλλά θα πω για τους κατατρεγμούς επί κομμουνιστικής δικτατορίας. Και μετά. Λοιπόν, όταν εγκαθιδρύθηκε η κυβέρνηση του κομμουνιστή Ενβέρ Χότζα, αυτού του δικτάτορα που ήταν ο αγριότερος δικτάτορας όλου του Ανατολικού Μπλοκ, δεν μπορεί να περιγραπτούν. Ποιος μπορεί να περιγράψει και να νιώσει τον πόνο της μάνας πολεμίας που είδαμε όλοι, και ποιος μπορεί να μιλήσει μετά από αυτά που είδαμε? Η μάνα πολεμία είναι η μάνα όλων των βορειοπυρωτών. Είναι η πιο πονεμένη μάνα. Ποιος μπορεί να περιγράψει τα αισθήματά της? Ποιος σήμερα νοιάζεται για αυτή τη μάνα, της οποίας το 1946 της σκότωσαν, της εκτέλεσαν τον άντρα της με τις κατηγορίες ένοπλη βέβαια επανάσταση και ένωση της Βορείου Υπήρου με την Ελλάδα. Και θυμάμαι από ιστορίες μεγαλύτερων που σηκώθηκε τότε ένας από την ομάδα με επώνυμο Ζέρης, ο οποίος ήταν αρκετά μεγάλος στην ηλικία, και είπε: «Μην εκτελείτε αυτόν, γιατί εγώ είμαι ο αρχηγός της ομάδας». Τέτοια αγάπη και τέτοια αλληλεγγύη είχαν ένα μεταξύ τους. Πόνεσε ο συναγωνιστής ο Ζέρης να μην εκτελεστεί ο Κίκας, επειδή ήταν 35 χρονών και είχε δύο παιδιά ανήλικα. Ο Κίκας βέβαια δεν το αρνήθηκε, όχι, είπε: «Εγώ είμαι ο αρχηγός». Οι Αλβανοί το ξέρανε πόσο διάνοια ήταν ο Γκίγκας και πόσο αρχηγός μπορεί να ήταν της επόμενης κίνησης του βορειοπυρωτικού, και έτσι εκτελέστηκε τελικά ο Γκίγκας. Αυτοί είναι οι μάρτυρες, αυτοί είναι οι θρήνοι του βορειοπυρωτικού. Εμείς τότε ούτε καν έχουμε γεννηθεί. Με την εγκαθίδρυση λοιπόν των κομμουνιστών στην Αλβανία είχαμε μεθοδευμένους διωγμούς κατά των βορειοπυρωτών με στόχο, κεντρικό στόχο του Ενβέρ Χότζα, ήταν να εξαφανίσει όλους τους Έλληνες της Αλβανίας και σε 60 χρόνια, όπως είχε δηλώσει σε φίλους του, να μην υπάρχουν Έλληνες στην Αλβανία. Ποιος τα λέει αυτά? Μπορεί κάποιος να τα αμφισβητήσει? Τα λέει ο Μπετρής Παγίου. Ο Μπετρής Παγίου ήταν υποπρωθυπουργός, αναπληρωτής πρωθυπουργός, ήταν συνομήλικος του Ενβέρ Χότζα και ήταν αυτός που είχε ιδρύσει τις κομμουνιστικές πυρήνες στο Αργυρόκαστρο. Μετά από 10 χρόνια διακυβέρνησης, το 1956 κατηγορήθηκε και αυτός, γιατί αυτό είναι το σύστημα του Στάλιν. Ο ένας έτρωγε, ο μεγάλος η γουρούνα, όπως λέμε εμείς έτσι απλά χωριάτικα, έτρωγε τα γουρουνόπουλα. Ο Ενβέρ Χότζας τον έφαγε και αυτόν. Τον έβαλε φυλακή από το 1956 μέχρι το 1990 που έπεσε το σύστημα. Και αυτός ο συνομήλικος, ο πρώτος συνεργάτης, ο γενικός εισαγγελέας ήταν της Αλβανίας και υποπρωθυπουργός, τα έλεγε αυτά για τον Ενβέρ Χότζα στη φυλακή. Γιατί αφού έκατσε 40 χρόνια στη φυλακή, από το 1956, 30 τόσα χρόνια ως το 1990, έλεγε ότι ο Χότζας δήλωνε σε εμάς όταν παραπλάνησε τους βορειοϋπηρώτες το 1941 που ιδρύθηκε το ΚΚΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Αλβανίας, παραπλάνησαν τους βορειοϋπηρώτες. Ήμασταν πολίτες αυτού του πειράματος που λέγεται Αλβανία και παραπλάνησαν τους βορειοϋπηρώτες λέγοντας ότι να πολεμήσουμε σαν αδέρφια και όταν διώξουμε τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, εσείς η ελληνική μειονότητα θα έχετε το δικαίωμα, όλα τα δικαιώματά σας και να υψώνετε και την ελληνική σημαία. Αμέσως μετά τον πόλεμο, όσοι βορειοϋπηρώτες διεκδίκησαν τα συμφωνηθέντα, εκτελέστηκαν. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ευθύμιος Γκίκας. Βέβαια, ο Ευθύμιος Γκίκας, ο μάρτυρας του βορειοϋπηρού, ο παππούς του Αλκιβιάδη που έχουμε σήμερα εδώ και τον είδαμε στο βίντεο, δεν έχει προσχωρήσει στις ψέτες του Ενβέρ Χότζα.
ήταν στον άλλον στρατό, στη Μαβή που λέγονταν. Η Μαβή ήταν μέτωπο απελευθέρωσης Βορείου Υπήρου. Ήταν η οργάνωση, όπως είχε και στην Ελλάδα το ΕΑΜ και το ΕΔΕΣ, έτσι ήταν και στη Βόρειο Ήπειρο. Όλοι αυτοί που ήταν στο καλούπι, στο δρόμο του Ευθύμιου Γκίκα, κυνηγήθηκαν. Και έχουμε κι άλλους εδώ μέσα, ανάμεσά μας, παιδιά τέτοιων φυλακισμένων, οι οποίοι κατηγορήθηκαν από το 1945 και μέχρι που έπεσε η δικτατορία. Είναι εδώ παράδειγμα ο άλλος, ο φίλος μας από το Φογόνι, και αυτός ο Τσάνος. Και ο πατέρας του το ίδιο, καταδικασμένος όλη τη ζωή ως φρουγερός Έλληνας. Έτσι άρχισαν οι ντοπιοί μεθεδοσμένοι και είχαν όλα τα περιθώρια οι Αλβανοί να κατέστρεφαν και να εξόντωναν τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Αλλά σαν ελληνικό φίλο και δυνατό φίλο αντέξαμε, δεν γονατίσαμε, βέβαια πολλοί, όπως είπε και ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Σπέτος που τον είδαμε στο βίντεο, αρνήθηκαν την καταγωγή τους μετά από τόσα χρόνια σκλαβιάς και πολλών δεινών. Και ο Μιχάλης, να ξέρετε, δεν το είπαμε, είναι από την Άρτα. Η Άρτα είναι μια κομμόπολη δίπλα από την Αυλώνα. Είναι κυκλωμένη μόνο με Αλβανούς και με λαμπουριά, με λάπηδες. Αντέξανε δίχως σχολά ελληνικά, δίχως κανένα δικαίωμα, ήτανε όλοι οι Έλληνες στην ψυχή και στα ήθη και στα έθιμα. Αυτός ήτανε που είπε στο δικαστήριο ότι εγώ τα πήγαινα στην Ελλάδα γιατί είμαι Έλληνας. Και τον δίκασαν εις θάνατον μόνο και μόνο γιατί είπε δεν πειράζει, λέει, αφού γι' αυτό θέλω να πεθάνω, γεννήθηκα Έλληνας, να πεθάνω Έλληνας. Αυτό είναι το ηπειρώτικο φίλο. Αυτοί ήταν οι Έλληνες που αντέξανε. Αυτούς είδαμε εμείς οι μικρότεροι παραπίσω και ακολούθησαμε τα βήματά τους και με αυτά που ακούγαμε από τους γονείς μας και από τις ιστορίες. Να αναφερθώ και σε κάτι άλλες πρακτικές που ακολούθησαν οι κομμουνιστές του Ενβέρ Χότζα στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου και σε όλη την Αλβανία. Οι Αλβανοί πολίτες αυτή την περίοδο ζούσαν κάτω από την πότα της πιο στιγμής δικτατορίας όλου του Ανατολικού Μπλοκ. Για την τέλεια εφαρμογή του σχεδίου εξόντωσης ενός ολόκληρου λαού και την εξασφάλιση της ομηρίας των ανθρωπίνων αξιών και αρετών, η δικτατορία του προλεταριάτου εξ αρχής έκτισε δεκάδες στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν μπορώ να αναφέρω 46 το Λάιστον που ξέρουμε εμείς οι πρώην πολιτικοί κρατούμενοι στρατόπεδα συγκέντρωσης, θα αναφέρω μόνο ότι από τα σκληρότερα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν το Σπάτς. Το Σπάτς ήταν στο βορρά, βορειοανατολικά της Αλβανίας, συνορεύει με τα σημερινά Σκόπια, ήταν το Μπουρέλ, ήταν το Μπάλς και πολλά άλλα στρατόπεδα. Στο Σπάτς γίνονταν εξόριξη χαλκού, πυρίτιδας και χρωμίου. Εκεί μπαίναμε στις σύριγγες μέσα, στις γαλαρίες 1500 μέχρι 2000 μέτρα, δουλεύαμε σε συνθήκες που δεν μπορεί να τις περιγράψει, όχι εγώ, αλλά και ταλαντούχος συγγραφέας να είναι, δεν μπορεί να τις περιγράψει, αλλά τουλάχιστον εκεί κάτω στη γη ήμασταν σαν ελεύθεροι, με την έννοια ότι εκεί δεν τολμούσαν οι αξιωματικοί του αλβανικής αστυνομίας να μπαίνανε. Μας βάζανε εμάς μέσα και λέγαμε όποιος βγει ζωντανός σας βγει. Εκεί 8 ώρες ήμασταν τα αφεντικά σε εισαγωγικά του κάτω κόσμου. Εκεί δουλεύαμε, εκεί δούλεψα κι εγώ 9 χρόνια ως πιστολαδόρος. Πιστολαδόρος είναι στα ορυχεία, δουλεύαμε, ήμασταν 1300 άτομα στο Σπάτσι. Δουλεύαμε στις γαλαρίες και βγάζαμε πυρίτη και χαλκό, όπως είπαμε, σε συνθήκες τέτοιες που δεν περιγράφονται. Η θερμοκρασία μέσα στα μέτωπα ήταν μέχρι 40, 42, 45 βαθμούς. Μας κρατούσε μόνο η πίστη στην Ελλάδα και στο Θεό, η πίστη στο Θεό και στην Ελλάδα. Όσοι γλιτώσαμε από εκεί, δεν μπορούμε να ξεκοπούμε από το παρελθόν. Πιστεύουμε ότι πράξαμε το καθήκον μας και κάναμε ό,τι μπορέσαμε για να κρατηθεί ο ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο. Με όλα αυτά που έκανε το κομμουνιστικό σύστημα, παράδειγμα στις αρχές, χτύπησε όλη τη διάνοια των περιοχών μας. Όλα τα παιδιά τα δικά μας που τέλωναν ζωσημαία, σχολή και ιεροδιδασκαλείο Βελάς και Κονίτσης,
Όλους αυτούς μετά ο Εμπέρχοντας τους έβαλε φυλακή ως πράκτορες της Ελλάδας. Είναι δεκάδες και εκατοντάδες οι περιπτώσεις. Δεν είχε εμπιστοσύνη, ας πολέμησαν αυτοί ως παρτιζάνοι στα βουνά. Καθάρισε αυτούς. Έπειτα έκανε αυθαίρετη αφαίρεση της ελληνικής καταγωγής από κατοίκους του ολόκληρων περιοχών. Αυτό συνδέεται με την ηρωική χυμάρα. Παράδειγμα, η χυμάρα το 1945, το Δεκέμβριο, ψήφισαν όλοι, έχουν βάλει δύο κουτιά οι Αλβανοί, ένα κόκκινο και ένα μαύρο. Όποιος ψήφισε στο μαύρο ήταν μονάχο φασίστης, ήταν δηλαδή με την Ελλάδα, και όποιος ψήφισε στο κόκκινο ήταν με τον πρόεδρο του Εμπερχότζα. Οι χυμαραίοι ψήφισαν όλοι στο μαύρο κουτί και τους τιμώρησε μετά, άλλους φυλάκισε, άλλους εκτέλεσε, αλλά τιμώρησε όλη την περιοχή της χυμάρας με την αφαίρεση από τα ληξιαρχεία της ελληνικής καταγωγής. Αυτό έγινε το 1946 και παραμένει ακόμα σήμερα η χυμάρα τιμωρημένη. Η χυμάρα είναι αυτό που είπε ο αείμνηστος Παλαμάς, είναι η λύκη, είναι η θρύλη, είναι η απρόβλεπτη. Γι' αυτό και σήμερα ακόμα η χυμάρα χτυπιέται περισσότερο από όλους. Γιατί αν όλοι οι άλλοι Βόρειος Ήπειρος, η Μοσχόπολη, η Κοριτσά, το Αργυρόκαστρο, η Πρεμετή έδωσαν πολλούς εθνικούς ευεργέτες με κορυφαίους τον Ευάγγελο και Κωνσταντίνο Ζάπα, τρεις γενιές Σίνα, Απόστολο Αρσάκη και πολλούς άλλους, τον Μπάγκα, ζωγράφο, η χυμάρα έχει δώσει στην πατρίδα 8 στρατηγούς. Από το καιρό της Επανάστασης είχαμε τον πρώτο στρατηγό, τον Σπύρο Μήλο, και στη συνέχεια μέχρι τις μέρες μας έχει δώσει στον ελληνικό έθνος, έχουν δώσει τη ζωή τους 8 στρατηγοί, και αυτοί έχουν πάρει τα γαλόνια όχι σε καιρό ειρήνης, δοκιμάστηκαν σε πολέμους. Γι' αυτό και σήμερα τη χυμάρα τη χτυπούν με κάθε τρόπο. Όλα τα αλβανικά μέσα ενημέρωση χτυπάνε βέβαια όλη την Βόρειο Ήπειρο, αλλά σου λένε ποντάραμε τόσο για τη χυμάρα. Δηλαδή, στη χυμάρα, αν εξαφάνισαν κάποια χωριά, ένα χωριό που λέγεται Περδικάρι, το εξόντωσαν οι Αλβανοί, ήταν στην επαρχία του Δελβίνου αυτό, και το πήραν και το διασκορπίσανε σε όλη την Αλβανία, δεν υπάρχει πια Περδικάρι. Στη χυμάρα ακολουθούσαν άλλη τακτική. Κάμανε πολλά στρατόπεδα, ιδρύσανε πολλά στρατόπεδα και φέρανε πολλές οικογένειες αξιωματικών Αλβανών με το σκεπτικό ότι δεν θα ακούγεται πια η ελληνική γλώσσα εκεί πέρα. Θα έχουμε πολλούς Αλβανούς, αλλά δεν μπόρεσαν να την γονατίσουν τη χυμάρα. Γι' αυτό και σήμερα, ακόμα στις μέρες μας, κάνουν ό,τι είναι δυνατό, δυστυχώς με πολλούς και δικούς μας γενίτσαρους, να την γονατίσουν και να μην ακούγεται πια η ελληνική γλώσσα. Οι χυμαραίοι βέβαια δεν θα γονατίζουν, γιατί δεν το θέλει ούτε ο Θεός αυτό. Ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει δύναμη, και η Ελλάδα βέβαια που μέχρι στιγμής δεν έχουμε την υποστήριξη που πρέπει να είχαμε από τη μητέρα πατρίδα. Αναφερόμενος στη χυμάρα, ανέφερα πράγματα που ισχύουν σήμερα. Έτυχε το 1990 με την πτώση της δικτατορίας της Αλβανίας, πιστέψαμε όλοι οι Βορειοεπειρώτες ότι τώρα ήρθε η ώρα να γίνει η προσάρτηση της μητέρ της Βορείου Ηπείρου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί έτσι έχουμε κατηχηθεί όλη τη ζωή προπατώσει εμείς που περάσαμε από τις φυλακές, αλλά και όλος ο κόσμος πίστευε ότι αυτός που φταίει που μένουμε εκτός Ελλάδας είναι η Σοβιετική Ένωση. Γιατί τότε το 1946, μετά τη λήξη του πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αφέθηκε το βορειοεπειρωτικό προς επίλυση μετά την επίλυση του Αυστριακού και του Γερμανικού. Τότε το έθεσε η Ελλάδα για επίλυση, δέχτηκαν τα άλλα κράτη, τα κράτη που νίκησαν, δηλαδή η Γαλλία, η Αγγλία, η Σοβιετική Ένωση και η Αμερική, σε αυτούς έθεσε το θέμα, στους υπουργούς εξωτερικών των τεσσάρων δυνάμεων, και ο Μολότοφ, ο υπουργός εξωτερικών του αιμοσταγή Στάλιν, έβαλε τότε βέτο και είπε όχι, δεν θα γίνει προσάρτηση, δεν θα λυθεί το βορειοεπειρωτικό. Και αφέθηκε προς επίλυση μετά από αυτά τα δύο που είπαμε, το Αυστριακό και το Γερμανικό. Το 1990 αυτά τα δύο έχουν λυθεί και προς απορία όλων, καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν έθεσε το βορειοεπειρωτικό θέμα προς επίλυση όπως είχε αφαιθεί τότε να επιληθεί. Αυτός είναι ο καημός των βορειοεπειρωτών, γι' αυτό και ξεσηκωνόμασταν όλοι
ήμασταν όλοι ενωμένοι, δεν υπήρχε τότε ρήγμα μεταξύ των βορειοηπειρωτών, ήταν 99,99% όλοι με την Ομόνοια. Μάλλον και αυτοί που ήταν, είχαν κακό παρελθόν και αυτοί φώναζαν περισσότερο από εμάς υπέρ της Ελλάδας που, και περισσότερο από εμάς που είχαμε κάνει φυλακή. Ήμασταν όλοι για προσάρτηση της Βορειοηπείρου. Αυτό θορύβησε πολύ και τους Αλβανούς, ίσως και την Ελλάδα. Δεν ήταν προετοιμασμένοι για μια τέτοια κίνηση και ήρθε η καταστροφή. Το 18 Απριλίου του 1994 είχαμε έναν άγριο διωγμό σε κάθε γωνιά της Βορείου Ηπείρου, από την Κοριτσά, Λεσκοβίκη, Πρεμετή και μέχρι τη Χιμάρα. Έδεσαν εκείνο το βράδυ 500 άτομα, μόνο και μόνο να τρομοκρατούσαν τους, όλους τους βορειοηπειρώτες και να μην έμενε κανένα στον τόπο να φεύγαν. Και μετά από τους 500 κρατήσανε μόνο 5 μέσα, με τέτοιες κατηγορίες που δεν υπήρχαν ούτε στο γερό του Εμπερχόντζα αυτές οι κατηγορίες, δηλαδή εφοδιασμό των εμειονοτικών με όπλα και με σκοπό εξέγερση και προσάρτηση της Βορείου Ηπείρου με την Ελλάδα, πράγμα που το θέλαμε αλλά δεν μπορούσαμε να το πραγματοποιήσουμε. Και αναφέρω αυτή την υπόθεση για να καταλάβουμε όλοι ότι όταν θέλει ο ελληνισμός, όταν ενώνεται ο ελληνισμός, όλα μπορεί να τα κατορθώσει. Τότε η Ελλάδα ήταν μόνη της. Τότε όλα τα κράτη της Ευρώπης και η Αμερική ήταν με το Σαλί Μπερίσα, ήταν με αυτό το δικτάτορα που εκείνη την περίοδο, όπως βγήκαν παραπίσω αποδείξεις, συνεργαζόταν και ακόμα και με τον Μπιν Λάντεν. Αλλά ο ελληνισμός ξεσηκώθηκε χάρη κινήσεων, πρώτα του Αΐνης του Σεβαστιανού, έπειτα των παιδιών της ΦΕΒΑ, οι οποίοι για μας, για τους πατριώτες, βορειοηπειρώτες, αυτοί είναι οι Απόστολοι του Αΐνης του Σεβαστιανού, γιατί αυτή την ιδέα που είχε ο Σεβαστιανός και ίδρυσε τη ΦΕΒΑ, αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν, έγιναν επιστήμονες, πήγε καθένας στην ιδιαίτερα του πατρίδα και ήρθαν πυρήνες για το βορειοηπειρωτικό και έτσι έγινε γνωστό το βορειοηπειρωτικό σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ο Σεβαστιανός έβαλε φωτιές σε πολλούς πατριώτες Ελλανίτες εκείνη την περίοδο, βέβαια και άλλοι συλλόγοι και που ασχολούνται με τον αγώνα των βορειοηπειρωτών και έτσι ξεσηκώθηκε όλος ο ελληνισμός, γύρισαμε το παγκόσμιο κλίμα υπέρ της Ελλάδας, βάζοντας φωτιές. Δεν μου είχαν δώσει την άδεια να πω ποιος, ποια οικογένεια κάποιου Έλληνα φλογερού που ζούσε στο Λονδίνο, αλλά εγώ θα παραγώ τους νόμους και θα το πω. Ευάγγελος Αγγελάκος λέγεται ο πλειοκτήτης, ο οποίος αφού πήρε ενημέρωση από τον Σεβαστιανό, το οποίο το δηλώνει ότι αν δεν ήταν ο Σεβαστιανός δεν θα είχα κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι μου, και αυτός γύρισε τα μισά τα γραφεία τα δικά του να δούλευαν για το βορειοηπειρωτικό, μεταφράζοντας, ενεργοποιώντας τα πάντα, και η Αμερική έπειτα γύρισε με την Ελλάδα και η Γερμανία γύρισε με την Ελλάδα και η Ιταλία, που ήταν κάθε μέρα στη δίκη των 5 ο Ιταλός πρέσβης, και μετά 20 μέρες κράτησε το πρωτοδικείο, μετά έβγαινε έξω και έλεγε η δίκη είναι δίκαια. Όταν ο ελληνισμός ενώθηκε και είδαμε στην αίθουσα του δικαστηρίου εκπρόσωπους από όλα τα ελληνικά κόμματα, αν σκεφτούμε ήταν η πρώτη φορά μετά τον πόλεμο που ήταν όλοι οι ενωμένοι. Ήταν ακόμα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, που δυστυχώς μέχρι τότε μπορεί να έχει σκίσει δεκάδες ζευγάρια παπούτσια για τον Ντανιέλ Ορτέγκα, για τη Λατινική Αμερική, για την Αφρική, για τα δικαιώματα όλου του κόσμου, αλλά για τα αδέρφια του, για τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, δεν είχα σηκώσει ποτέ τίποτα, ούτε τη φωνή τους, ούτε το δακτυλάκι τους. Τότες ήταν όλοι μαζί στη δίκη των 5. 2-3 βουλευτές από το ΚΚΕ, 2-3 βουλευτές από την Πόλα, την τότε, από όλα τα κόμματα δηλαδή, και ο αείμνηστος Μαγκάκης, Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης, που ήταν κυβέρνηση τότε, σε κυβερνούσαν, έκατσε 27 μέρες μέχρι που τέλειωσε το πρωτοδικείο, οι άλλοι αλλάζανε, αυτός έκατσε. Ενώθηκαμε και γονάτισαμε τον αυτάρχη Μπερίσα. Αυτό πιστεύουμε εμείς οι βορειοηπειρώτες, και αυτό είναι το βάλσαμο για τις ψυχές όλων αυτών των χιλιάδων που άφησαν τα κοκαλά τους πολεμώντας για την υπόθεση των βορειοηπειρωτών. Να ενωθούμε για να έρθει το ποθούμενο του Πάτρο Κοσμά. Εμείς δεν είμαστε εξτρεμιστές.
Εμείς δεν θέλουμε αλλαγή σύνορων. Εμείς θέλουμε να διορθωθούν τα σύνορα. Σήμερα είναι αλλαγμένα τα σύνορα. Αν αλλαχτούν τα σύνορα, τότε θα κυριαρχεί η δικαιοσύνη. Γιατί έτσι έχει αφαιθεί. Να αλλαχτούν τα σύνορα. Τώρα για τα δικά μου είναι λίγο εγωιστικό, αλλά αφού μου λέτε ότι εξυπηρετεί την υπόθεση, θα πω δύο λόγια και για τα δικά μου. Εμένα με συλλάβανε στην τάξη του μαθήματος όταν ήμουν 18 χρονών στην τετάρτη τάξη γυμνασίου, όπως λέγαμε τότε σε εμείς, το Λύκειο, το λέγαμε, δεν υπήρχε Λύκειο, υπήρχε 8 τάξιο και 4 τάξεις γυμνασίου. Με δέσανε στην τάξη του μαθήματος το μήνα Μάιο, ένα μήνα πριν τις κρατικές εξετάσεις, όπως λέγαμε εκεί πέρα. Κάμαμε 10 μήνες ανάκριση, ήταν κάτι πρωτοφανές, γιατί όλες οι ομάδες στην Αλβανία συνήθως και οι αξιωματούχοι, οι μεγάλοι με μεγαλόνια τους κρατούσαν τόσο πολύ στην ανάκριση. Εμείς ήμασταν 3 παιδιά και 3 συγχωριανοί μου ήταν δερβιτσώτες από τη Δερβιτσάνη. Μας κατηγόρησαν 18ρηδες, εγώ ο μικρότερος του με το Σοκράτη και ο Αριστοτέλης ήταν 20 χρονών, ο αρχηγός της ομάδας όπως είπαν. Και ήταν αρχηγός γιατί η ιδέα η δική του ήταν να ρίχναμε προκηρύξεις εναντίον του συστήματος. Βέβαια, εγώ ποτέ δεν έχω δεχτεί και δεν κάνω το παλικαρά να πω ότι έριξα κι εγώ προκηρύξεις. Του είπα, Αριστοτέλη, έλα να δραπετεύσουμε, να πάμε στη μητέρα πατρίδα, όπως πριν 2 χρόνια έχει φύγει ένας αδερφός του Αριστοτέλη, ο Οδυσσέας. Έχει έρθει δραπέτη στην Ελλάδα. Γιατί δουλεύω με αυτή την πράξη που προτείνεις, θα μας ξεριζώσουν, θα μας εξοντώσουν, όχι εμάς και τις οικογένειες. Αυτός όχι, είχε επαναστατικές ιδέες, ρίξανε προκηρύξεις. Και μας πιάσαν τους τρεις, βέβαια, φτάνει και εγώ, φτάνει που ήξερα, ήμουν μέρος της ομάδας. Η τραγωδία ήταν που ένας από εμάς τους τρεις, ίσως σας κουράζουν αυτά, αλλά είναι κομμάτια της τραγωδίας. Ένας από εμάς τους τρεις ήταν φλογερό παιδί ο Σοκράτης, αλλά είχε όλο το σόι με το κόμμα. Ήτανε αξιωματικοί και κομματάρχες. Και αποφάσισαν τον Σοκράτη να τον βγάλουν τρελό, με συνονόηση βέβαια με τους θείους του που ήταν οι μεγάλοι του κόμματος, για να μην λερωθεί το σόι. Έτσι λέγανε εκεί, να μην πάρει αυτή τη βούλα του θυγμένου. Γιατί θα πειράζονταν οι θέσεις όλων των θείων. Αλλά στη θέση του Σοκράτη έπρεπε να βάζαν κάποιον άλλον. Δεν μπορούσε να έμενε η ομάδα που έριχνε προκηρύξεις με ένα άτομο. Αυτό γινόταν όλη την περίοδο, γι' αυτό μας κράτησαν 10 μήνες και έτσι εντάξανε εμένα στην ομάδα ως αντιπρόεδρο, τον Αριστοτέλη ως πρόεδρο και με δίκασαν 9 χρόνια. Η τραγωδία ήταν, η άλλη ήταν που όταν πήγα στο ΣΠΑΤΣ, όταν μας πήγα στο ΣΠΑΤΣ με ένα κουλουδί σιδερένιο, η ανάκριση όπως είπα ήταν 10 μήνες και ήταν σε ένα κελί 2x1. Αν εκεί πέρα καταλάβαιναν αυτοί ότι εσύ το βράδυ μπορούσες και έβλεπες ένα αστέρι, ένα άστρο, γιατί υπήρχαν μια φεγγίτα να πούμε, και αν σε έβλεπε ο δεσμοφύλακας ότι εσύ παρατηρούσες, του λέει μιλάει με το αστέρι, πρέπει να το αλλάξω με κελί ή πρέπει να κλείσω με αυτή την τρύπα. Αν είχες ένα μυρμήγκι και σε έβλεπαν ότι ασχολώσουν με το μυρμήγκι, αν έβγαινε ένα μυρμήγκι στο κελί θα το σκότωναν και το μυρμήγκι. Ήσταν σε πλήρη απομόνωση. Δεν έβλεπες τίποτα, δεν άκουγες τίποτα, δεν είχες επαφή με κανέναν. Όποτε ήθελε ο ανακριτής Νελσόν Μαντέλα. Εντάξει, συμπαραστεκόμαστε και εμείς στους αγώνες του αείμνης του Νελσόν Μαντέλα, αλλά η πολεμία που είδαμε, ο Αντώνης ο Βάιος που είδαμε, ο Άγγελος ο Πολάνος, ο Μιχάλης ο Στέτος, ο πατέρας του Τσάνου που τον έχουμε εδώ και πολλοί άλλοι, είναι πολλές φορές, έχουν πονέσει πολλές φορές περισσότερο από το Μαντέλα. Ήταν στη φυλακή, δίχως δικηγόρους, δίχως βιβλιοθήκες, δίχως τηλεόραση και δίχως να είδουν τα παιδιά τους και την οικογένειά τους, και αν πέθαιναν θα μένανε πεθαμένοι στη φυλακή μέχρι που να τέλειωνε η ποινή τους. Δεν είχε δικαίωμα η οικογένεια να παίρνε τα οστά τους. Πολλοί από αυτούς βέβαια χαθήκανε, δεν υπάρχουν τα οστά. Ο Αργυβιάδης δεν βρήκε τα οστά του παππού του. Τους εξοντώνανε. Την πρώτη μέρα που τους εκτελούσανε, τους φάφανε κάπου. Μετά πήγαινε άλλη ομάδα, μετά από ένα μήνα, τους ξέθαθε από εκεί, δίχως να ξέρει η πρώτη ομάδα, για να μην υπήρχαν μαρτυρίες το πού τους έχουν πάει.
Γι' αυτό σήμερα που ψάχνουν τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα να βρουν οστά των δικών τους, δεν μπορούν να τα βρουν. Γιατί δεν είναι θαμμένοι εκεί που τους έχουν εκτελέσει, τους έχουν μεταθάψει πολλές φορές μετά. Και έτσι τα δικά μου μπροστά σε αυτά είναι σταγόνα, είναι τίποτα, αλλά αφού έχω πάρει εντολή και από τον πατέρα Γιώργιο Μεταλλινό, ο οποίος με έχει καλέσει μια φορά μαζί με τον αγαπητό φίλο και συμπαραστάτη των βορειοϋπηρωτών, τον Κώστα τον Χολέβα, στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, όταν βγάλει το πρώτο μου βιβλίο το 1997, και αφού με άκουσε ο πατέρας Μεταλλινός, δεν με διέκοψε μια ώρα σε τίποτα και μου είπε, Κώστα, θα είσαι ο εθνομολογητής, ό,τι έχει δει, ό,τι έχει ακούσει. Και ό,τι έχει υποφέρει θα τα λες, γιατί έτσι προσφέρεις στον κοινό σκοπό στην βορειοϋπηρωτική υπόθεση. Γι' αυτό και εγώ το έχω πάρει σαν στρατιώτης του βορειοϋπηρωτικού, το έχω πάρει σαν εντολή από τον καθηγητή και τον πατέρα Μεταλλινό και από τότε έγραψα άλλα 7 βιβλία. Βέβαια, αυτά τα βιβλία δεν έχω καμία οικονομική ανάμειξη. Μάλλον έχω τρέξει σπίτι το σπίτι, βουλευτή το βουλευτή, μήπως και ενημερωθούν καλύτερα και τους τα έχω πάει. Και ο σκοπός είναι μόνο να ενημερώνω, μόνο να λέω αυτά που έχουν συμβεί όσο μπορώ τις ομολογίες των δικών μας πατριωτών, βορειοϋπηρωτών. Μια σκηνή που δεν μπορώ να την ξεχάσω ποτέ είναι όταν μου έρθει η μάνα να με δει, η μάνα μου, η μαμά μου, μετά από ένα χρόνο ανάκριση. Αφού τέλειωσα με την ανάκριση και μας πήγανε στο ΣΠΑΤΣ, έρθε η μαμά με τον αδερφό μου τον μεγάλο. Ένας δρόμος 2 μέρες, ήταν όλα γύρω στα 400 χιλιόμετρα, αλλά χρειάζονταν 2 μέρες να τον κάνεις αυτό το δρόμο. Και τα 7 τελευταία χιλιόμετρα δεν είχε λεωφορεία. Τα φορτηγά που έρχονταν εκεί στο στρατόπεδο και φορτώνονταν με χαλκό και με πυρίτιδα είχαν οδηγία από το Σιγκουρίμι. Το Σιγκουρίμι ήταν η μυστική ασφάλεια της Αλβανίας, ήταν το διαβολικό όργανο που μόνο εκτελούσε, τίποτα δεν έκανε όλα αυτά τα χρόνια, εκτελούσε συνειδήσεις, εκτελούσε ψυχές, εκτελούσε τα πάντα. Έχει δώσει εντολή στους οδηγούς να μην παίρνουν κανένα στα αυτοκίνητα όταν βλέπουν με τσάντες, γιατί όλοι αυτοί θα πάνε στους εχθρούς του λαού. Και έτσι αυτή την απόσταση, τα 7 χιλιόμετρα, τα έκαναν πάντα με τα πόδια μετά από τρομερή κούρεση. Όταν είδα τη μάνα μου, είδα κάτι διαφορετικό. Μετά από ένα χρόνο, ήταν τότε η μάνα μου 56 ετών και εγώ έχω κλείσει τα 10, έχω πάει στα 19. Και προσπάθησα να τη δώσω κουράγιο. Ποιος να την ακουνάει, να εγώ κουράγιο που με έβαλα να δουλέψω πιστολαδόρο, που ήταν η χειρότερη δουλειά στο ορυχείο, στο ΣΠΑΤΣ. Και ήταν κατά παράβαση του εργατικού δικαίου της Αλβανίας. Βάσει του εργατικού δικαίου έπρεπε να έκλεινε στα 22 χρόνια για να δουλεύει πιστολαδόρο. Μπόρεσα και άντεξα με τη συμπαράσταση του Αντώνη που είδαμε, του Ηρακλή, του Σταύρου, όλων των Ελλήνων που ήταν στη φυλακή. Αυτοί μας κρατάγανε. Εμείς ήμασταν μικροί ακόμα. Μπορεί να στραβοπατούσαμε, μπορεί να κάναμε λάθη. Αυτοί μας ενθαρρύναν και μας δίναν δύναμη. Και δούλεψα μηναδόρος. Έχω το λόγο όταν είδα τη μάνα μου έτσι σωμένη τελείως και τα μάτια της στεγνά. Εγώ χαμογέλασα, αυτή έχωσε, έβαλε τα χέρια μέσα από τα σηματοπλέγματα για να με αγκαλάσει. Δεν σ' άφηνα να συναντηθείς όπως είμαστε. Είχε 2 σειρές σηματοπλέγματα αγκαθωτά. Εγώ ήμουν από μέσα και αυτή ήταν απ' έξω. Αυτή είχε δίπλα της αξιωματικό Αλβανό και εγώ είχα δίπλα μου άλλον δεσμοφύλακα του στρατοπέδου. Όταν έβαλε τα χέρια η μάνα να με πιάσει και μου είπε, παιδί μου, μη φοβάσαι, έχεις εμάς. Τότε σ' άκουσε ο Αλβανός ελληνικά και την άρπαξε, δεν υπολόγισε ότι θα της έκανε τα χέρια κομμάτια, την τράβηξε με δύναμη, σκίστηκαν βέβαια τα χέρια, γαζουνήθηκαν όλα και την πέταξε όπως πετάμε ένα αντικείμενο στους βράχους. Και της είπε, Βρώμο Ελληνίδα, εδώ είναι Αλβανία, θα μιλάς αλβανικά. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση με τη μαμά μου και έπειτα 9 χρόνια, 9 φορές που μου ήρθανε μια φορά το χρόνο, η μαμά δεν έκανε λέξη, έλεγε μόνο έχει μάθει τη λέξη μυρ που θα πει καλά. Καλά, καλά, καλά μου λέει. Και με κοίταζε και έκλαιγε. Αυτές είναι σκηνές που δεν μπορούν να ξεχαστούν. Τέτοιες σκηνές μπορούμε να πούμε
και για τους άλλους ήρωες γοριοπυρώτες που ήταν πραγματικοί ήρωες, έχουν μεγαλώσει στη φυλακή. Όπως μπήκα εγώ στη φυλακή, μπήκα αργά εγώ. Ήμουν 18, αλλά ήταν το 74 όταν μπήκα εγώ. Και αν με κρατούσαν και ως το 90, δεν ήταν και πολλά τα χρόνια. 16 χρόνια θα ήταν. Αλλά οι άλλοι έχουν κάτσει από 20, από 30, από 40 χρόνια στη φυλακή. Και η μητέρα πατρίδα εδώ δεν τους αναγνώρισε. Αυτό το έχω πει και το λέγω, είναι έγκλημα, είναι αμαρτία. Ο Μινάς ο Πάρας που έχει κάνει 45 χρόνια φυλακή και εξορία από το ηρωικό πογόνι, εδώ δεν τον αναγνώρισαν. Τους ήφερε έγγραφα που είχε σχέσεις με το Α2, με την 8η ιεραρχία των Ιωαννίνων, ήταν εκείνη την περίοδο που εκτελέστηκε ο παππούς του Αλκιβιάδη. Ήταν σε μια ομάδα, όλοι αυτοί οι διανοούμενοι της Βορείου Υπήρου. Δεν τον αναγνώρισαν εδώ, στη μητέρα πατρίδα. Γιατί του λένε δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι είχαμε συνεργάτες στην Αλβανία. Λες και όλο το Ανατολικό Μπλοκ δεν είχε συνεργάτες στη Δύση ή όλη η Δύση δεν είχε συνεργάτες στο Ανατολικό Μπλοκ. Η μητέρα πατρίδα τους εγκατέλειψε. Και η μάνα Παναγιά είναι που φροντίζει τη μάνα των βορειοπερωτών, την Πολυμία, γιατί της έχει δώσει τον Αλκιβιάδη. Ο Αλκιβιάδης, ο εγγονός της, δεν έχει ούτε σπίτι στο Πογόνι, όπως πολλοί άλλοι βορειοϋπηρώτες, τους το έχουν πάρει το σπίτι οι κομμουνιστές και έχουν κατοικήσει αυτοί, τα έχουν κάνει τα σπίτια τους γραφεία της εξουσίας του κόμματος. Ο Αλκιβιάδης είναι αυτός που φροντίζει σήμερα τη γιαγιά του. Δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, με τη γιαγιά και με τη μαμά του. Η μαμά του, η Χρυσαυγή, είναι και αυτή 80 τώρα. Και η γιαγιά του έκατσε από 26 χρονών που ήταν το 46, χείρα. Και ποιος μπορεί να νιώσει τον πόνο αυτής της μάνας όταν ήταν φυλακή αυτή και τα δυο παιδιά της, η Χρυσαυγή και ο Θεόφιλος, μεγάλωναν πού? Όλοι τα σπρώχναν, όλοι τα κλωτσάγαν ως παιδιά του εχθρού του λαού. Του να βγάλει και τραγούδι. Να πω ένα στιγμιότυπο για άλλους φυλακισμένους. Ήταν παράδειγμα ένας Ευάγγελος Ζάχος από την περιοχή, από την κοινότητα του Αλίκου των Αγίων 40. Παλικάρι, αγωνιστής, έχει βγάλει και αυτός το ιεροδιδασκαλείο Βελάς και Κονίτσης και γελασμένος παραπλανήθηκε από τα καλά λόγια των Αλβανών, πολέμησε και αυτός στις γραμμές των Παρτιζάνων. Αμέσως όμως μετά την απελευθέρωση επιχείρησε να υψώσει την ελληνική σημαία. Και τι έγινε, εκείνο το βράδυ ήθελα να τον εκτελούσαν οι ίδιοι συντρόφοι του που πολεμούσαν μαζί. Μπόρεσε ένας λάμπης, έχει και καλούς, δεν είμαι στα απόλυτη, γιατί αν πω και εγώ εμπειρίες δικές μου προσωπικές, θα δείτε ότι ήταν Αλβανοί που το 1994-95 πήγαν στο Σαλή Μπερίσια και του πέταξαν το καπέλο. Πρώτοι ήταν πρώην πολιτικοί κρατούμενοι, ήμασταν μαζί στο Σπάτσι. Και του είπαν του Μπερίσια, έβαλε στο λαϊκή τον Κώστα και τον Ηρακλή για πράκτορες της Ελλάδας. Αυτοί είναι πράκτορες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι της Ελλάδας. Κανενούτεριον. Και δεν θέλουμε πια να υπηρετήσουμε. Γιατί ο Μπερίσιο για να καμουφλάριζε έχει πάρει πολιτικούς κρατούμενους και τους έχει βάλει πόστα. Τους είδωκε, τους έχει κάνει και στρατηγούς. Και αυτοί έχει και τέτοιους Αλβανούς, έχω το λόγο. Δεν ήταν όλοι το ίδιο. Αλλά αυτοί είναι ελάχιστοι και μπορεί να βγάλουν το κεφάλι τους τώρα που δεν φοβούνται και όπως φοβόταν τότε. Ενώ τότε, αν υποστήριζε κάποιος τη μητέρα του Αλκιβιάδη ή το θείο του Αλκιβιάδη, που ήταν παιδιά 8 χρονών ο θείος του και 10 χρονών η μάνα του, αμέσως θα τον έπαιρναν στα γραφεία του κόμματος και θα του λέγανε θα φύγει στα παιδιά του φασίστα να πεθάνουν. Και είχα το λόγο στον Ευάγγελο τον Ζάχο, δραπέτευσε, δεν μπόρεσαν να τον σκοτώσουν εκείνο το βράδυ που ήθελε να σήκουν την ελληνική σημαία, δραπέτευσε στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω του την γυναίκα του και μια κόρη που είχε. Επιχείρησε πολλές φορές να τους πάρει. Πήγαινε, έμπαινε και έμπαινε να του πάρει, δεν μπόρεσε. Κάποτε τον πιάσανε οι Αλβανοί. Τον πιάσανε και το τιμωρήσανε από το 58 που τον έπιασαν μέχρι ισόβια. Καταρχήν τον δίκασαν εις θάνατον. Έπειτα, επειδή είδαν ότι το αυτόματο που είχε δεν το είχε χρησιμοποιήσει, δεν είχε ρίξει σφαίρες, σου λένε να συμποφέρει όλη τη ζωή στη φυλακή. Τον κράτησαν στη φυλακή μέχρι που πέθανε το 1985, μετά από 27 χρόνια φυλακή. Πριν πεθάνει, έπρεπε να πηγαίνει μια επέμβαση. Και σου λένε οι Αλβανοί τώρα ευκαιρία. Του λένε, δήλωσε ότι αρνιέσαι την ελληνική σου καταγωγή να σου κάνουν την επέμβαση. Αλλιώς θα πεθάνεις. Θα σε αφήσουμε να πεθάνεις.
Και αυτό με περηφάνεια του είπε: «Γι' αυτό ζω, για να πεθάνω Έλληνας. Αν με αφήσετε να πεθάνω, θα μου κάνετε το μεγαλύτερη χάρη, γιατί θα πεθάνω Έλληνας». Τον βρήσανε βέβαια το σκυλί, ο παλαιοέλληνας. Θα τον εγχειρίσουμε, μήπως σε μετανιώσει για μια φορά και αρνηθεί τον Ελληνισμό. Τον εγχειρίσανε, αλλά κατέληξε. Αυτοί ήταν οι Έλληνες. Αυτοί ήταν που μας εμπνέανε εμάς, τους μικρότερους. Έχει άλλες περιπτώσεις που δεν το έβγαινε η ψυχή του παππού, δεν μπορούσε να πέθαινε. Και πήγαινε ο εγγονός ή το παιδί του, αλλά κρυφά, γιατί φοβόταν ο Γιάννος το θεριό και φοβόμασταν ένας τον άλλον. Και του έλεγε: «Ο παππούς δεν ξεψυχούσε, γιατί έπρεπε να άκουγε τη λέξη ότι στην Καγκαριά ήρθαν οι Τσολάδες, ήρθαν οι Έλληνες». Και πήγαινε ο εγγονός ή ο γιος του και του έλεγε: «Παππού, ήρθαν στην Καγκαριά, μπήκαν οι Τσολάδες». Τότε ο παππούς έδινε την ψυχή, τότε ξεψύχησε. Αυτοί ήταν οι κοριοπυρώτες, αυτό είχαν το πάθος. Να έρθει ο Τσολάς, να προχωράει ο Τσολάς και να ελευθερώσει τη Βόρειο Ήπειρο. Αυτό όταν και εγώ διάβασα εδώ στην πατρίδα ένα ποίημα ενός παιδιού, ένα αγγελούδι ήταν πότε στάξη σας εδώ από την ελληνική παιδεία, ο οποίος έχει ακούσει το φλογερό λόγο του αείμνηστου Σεβαστιανού, που μιλούσε για τα σκλαβωμένα αδέρφια για την Βόρειο Ήπειρο, αυτός έκανε τον αγώνα του. Έσκυψε αμέσως, 15-16 τότε, έβγαλε μολύβι και χαρτί και έγραψε ένα ποίημα για τα αδέρφια του, για τους βορειοϋπειρώτες. Και το τελειώνει το ποίημα που, να είναι καλά, δόξα στην Άγιο ο Θεός που ο Γκίκας, ο Κωνσταντίνος εδώ, ο φίλος μας, μελοποίησε για να είναι βάλσαμο για την ψυχή του αδερφού μας, του Στράτου, μελοποίησε αυτό το τραγούδι και ο τελευταίος στίχος λέει: «Παιδί βορειοϋπειρώτη, ο Τσολάς προχωράει». Αυτό που περιμένουν οι βορειοϋπειρώτες, ο Τσολάς να προχωρήσει, να ελευθερώσει και να ενωθεί η χιλωματωμένη πατρίδα με τη μεγάλη μάνα μας, την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή. Ποτέ δεν φυσάει.
σχολείο πότε θα ανοιχτεί. Η εκκλησία θα λειτουργεί, πότε η καμπάνα θα χτυπά. Όταν κι εγώ πάω να βρω το παιδί που κοιτάει με τρομένα τα μάτια τη φιγουρά να περνάει. Αδελφέ, να ο Τσολιάς προχωράει. Τότε στα αλήθεια μ' αυτό το χωριό αγέρας Λευτεριάς θα φυσάει. Και από την άλλη μεριά ο πατέρας της ήταν βορειοϋπειρώτης, ο οποίος είχε όλο του το σώι στη φυλακή. Οπότε καταλαβαίνετε, δυο πόνοι σμίξανε και μας δώσαν τη γερόντισσα, και γι' αυτό και εκείνη πονάει, αγαπάει την Βορειοϋπειρώ. Κάτι που ακούγατε ήταν από μια εκδήλωση, κάτι πολυφωνικά από το μοναστήρι της. Και αυτό το τραγούδι δεν το έχω ακούσει, το έχω δει γραμμένο μόνο. Είναι από τα χέρια της και από την ψυχή της βγαλμένο και θα μας τα αποδώσουν τα παιδιά του Λυρίου Ιδρύματος. Thank you.
πολλή ώρα. Καθηκόντως, πρέπει να πω δύο πράγματα σαν, ας πούμε, οικοδεσπότης. Το πρώτο είναι οι ευχαριστίες. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, που μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, γι' αυτό δεν είδατε ούτε τη χοροδία πλήρη, ούτε την ορχήστρα, γιατί από τις 11 μέχρι σήμερα δεν έχουν περάσει ούτε 20 μέρες. Δεν θα μπορούσαμε να ετοιμαστούμε καλύτερα. Που δούλεψαν για να μάθουν αυτά που έμαθαν και να τα αποδώσουν. Τους καθηγητές τους, κυρίως τον κύριο Γουναρίδη, ο οποίος ήταν ψυχή όλη την εκδήλωση. Τον κύριο Κίκα, τον μουσικό μας. Να πω και για τον απόφυτό μας που έπαιζε τη βιόλα, το βιολοντσέλο εκεί, του Λουκάδου, που είναι μαζί μας. Και έναν άλλον απόφυτο, τον Παύλο τον Τρυποδάκη, που γυρίζει και παίρνει τώρα βίντεο, στον οποίο οφείλονται όλες αυτές τις συνεντεύξεις και των βορειοϋπηρετών αγωνιστών και του Μεσογείας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χωρίς να βγάζει δεκάρα και βάζει τσέπη του, κάνει αυτό τον αγώνα, τον μυστικό, διότι και αυτός περνώντας από αυτά τα σχολεία, γνωρίζοντας τους ανθρώπους, έχει ανάψει μια φλόγα μέσα του και αν είχε και τη χρηματική δυνατότητα θα ήταν πιο έντονη η παρουσία του μέσα στην ελληνική κοινωνία. Όλο αυτό βέβαια ξεκίνησε γιατί έχουμε ανάμεσά μας τον κύριο Κώστα. Ο οποίος δεν είπε τίποτα για τον εαυτό του. Το πρωί στα παιδιά είπε περισσότερα πράγματα. Διότι όταν λέει τη λέξη ανάκριση, καταλαβαίνετε ότι έφαγε πολύ ξύλο στη ζωή του 10 μήνες την πρώτη φορά, και μετά στην δεύτερη του φυλάκιση άλλους τόσους, διότι έπρεπε να τους λιώσουμε τους ανθρώπους. Αυτό εμείς μέσα από τις καρέκλες μας και μέσα από τα σπίτια μας δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά εκείνοι φάγανε στο πετσί τους, νιώσανε συγγνώμη στο πετσί τους, αυτή την αγριότητα. Έλεγε το πρωί ότι όταν τον πήραν για δεύτερη φορά, έφυγε με την εικόνα να είναι το παιδί του στην αγκαλιά της γυναίκας του, ο Άγγελος το δεύτερο, μωρό, και ένα πιστόλι στον κρόταφο με το κόκορα οπλισμένο, να το πούμε έτσι, για να αρνηθεί κάτι σύζυγός του και εκείνη δεν το αρνιότανε. Και έφυγε με αυτή την εικόνα, χωρίς να ξέρει αν πίσω του τραβήχτηκε η σκανδάλη ή όχι. Βρέθηκε ένας καλός εκεί, όπως λέει ο Αλβανός, η συγκράτηση εκείνο το πιο τρελό, ας το πούμε έτσι. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι αυτό που πέρασε έτσι αθόρυβα στη δίκη των πέντε, που ξεσηκώθηκε όλος ο ελληνισμός τότε, δηλαδή στη μεταπολίτευση, και ενώθηκαν, αυτό ήταν έργο πράγματι ενός υφοβληστή, το οποίο το είπε το όνομα τον Αγγελάκο, που κάποιος άλλος, πολύ διάσημος στο χώρο, ο Αχιλλέας ο Λαζάρου, ο οποίος είναι ρωμανιστής και βαλκανολόγος, είναι τώρα περίπου 85 χρονών με πεντακάθαρο μυαλό, και επειδή τον είχα δάσκαλο κι εγώ τότε, στα νεανικά μου χρόνια, εκεί ήξερα πόσο λόγιος ήταν, μιλήσαμε και μου λέει, ο Κώστας δεν θα ζούσε αν δεν ήταν ο Αγγελάκος. Έκανε μια δουλειά ο Αγγελάκος για 10 πατρίδες. Ένας. Με την, ας το πούμε έτσι, οικονομική του ισχύ και τα γραφεία του σε όλο τον κόσμο, εργάστηκε ώστε οι δίκοι αυτοί τον είχαν καταδικάσει τον κύριο Κυριακού εις θάνατον.
Αυτή ήταν η ποινή που θα έπαιρνε. Και μας τον χάρισε ο Θεός, αυτό μου είπε ο κύριος Λαζάρου, μας τον χάρισε ο Θεός για μια ακόμη φορά για να μπορεί να είναι ευθυνομολογητής. Αυτός δεν τα λέει, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Εγώ λοιπόν θα σας πω που πρέπει να το κάνω, ότι αυτό που κάνουμε σήμερα και είμαστε λίγοι εδώ, θα πάρει ένα δρόμο που δεν το φανταζόμαστε ούτε εμείς. Ανάμεσά μας είναι και ο πρόεδρος της ΦΕΒΑ, ο τωρινός, ο κ. Κατοπόδης, που ήμασταν μαζί τότε που γινόταν οι αγώνες με τον Σεβαστιανό και ήταν μαυρομάλης, ας πούμε. Και τώρα είναι ένας προμάλης. Και έλεγα στα παιδιά το πρωί πώς η Ελλάδα ξυπνάει. Κάναμε, όπως είδατε και τον Σεβαστιανό να μιλάει, σε λίγους ανθρώπους στην αρχή. Ήμασταν μπροστά στα προπήλαια του Πανεπιστημίου. Περνώντας τα χρόνια, έγινε και μία απεργία πείνης τριών παιδιών και τότε ξεκίνησε μία μεγάλη πορεία που ενώ εμείς ήμασταν όσοι είμαστε τώρα, βάλτε και 10 φορές και εσείς που είστε μεγάλοι και καταλαβαίνετε, η πορεία ξεκίνησε από τα προπήλαια, πήγε στο Σύνταγμα και κατευθυνόταν προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία που ήταν αυτά τα παιδιά και κάνανε την απεργία ποινής. Στην Αλβανική Πρεσβεία. Δίπλα είναι στην Αμερικάνικη. Και πηγαίνανε προς τα εκεί. Πιστέψτε, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Εμείς που ήμασταν πρώτοι λίγοι, είχε μία τέτοια κοσμοσυρωή που προστίθεται στο δρόμο κόσμος και να ξεκινάει, μάλλον, να είναι η έκταση της ουράς, ας το πούμε έτσι, από την Αμερικάνικη Πρεσβεία μέχρι το Σύνταγμα και παρακάτω. Και κοιτάζαμε και ερχόταν ο κόσμος και ερχόταν ο κόσμος, διότι θέλουμε λίγο κάποιος να μας ανάψει τη φλόγα και τότε θυμόμαστε ότι είμαστε Έλληνες. Και αυτό κάνουμε τώρα. Και θα σας πω και μια άλλη συνέχεια. Τώρα, στην Αλβανία, υπάρχει αρχιεπίσκοπος, υπάρχει σύνοδος, υπάρχουν ιερείς. Είναι πανάξιος ο Αναστάσιος, ο Αλβανίας, και έχει μαζέψει από όλο τον κόσμο ανθρώπους να τον βοηθήσουν και έχει γεμίσει εκκλησίες, ιδρύματα, ο τόπος. Έχει αλλάξει η όψη, θα λέγαμε. Ζυμώνεται από κάτω η Ορθοδοξία. Ο Ελληνισμός, να σας πω, είναι δεύτερο. Εμάς μας ενδιαφέρει η σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Και βέβαια, όπως είπε και ο Μεσογείας, είναι και αυτό που κουβαλάμε μαζί μας, να το μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Αλλά θα σας πω μόνο ένα και με αυτό να κλείσουμε και να πούμε και τον εθνικό ύμνο όλοι μαζί. Ποιο είναι αυτό το ένα? Η ουτοπία μας. Ρωτήσανε τον μακαριστό πια αρχιεπίσκοπο Αμερικής τον Ιάκωβο, πόσο αφελείς είσαστε εσείς οι Έλληνες που λέτε πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Εμείς, λέει, το πιστεύουμε. Και εσείς, λέει, μακαριότατε με το μεγάλο μυαλό, την ευρύτητα κλπ. Ακούστε, λέει, η Ρόδος είναι ελληνική. Και βέβαια είναι ελληνική. Είναι ελληνική, αλλά ήταν 500 χρόνια σκλαβωμένη. Άλλαξε το καθεστώς, 500 χρόνια σκλαβωμένη και σήμερα είναι ελεύθερη. Ο Θεός έχει το δικό του τευτέρι, κρατάει τους δικούς του λογαριασμούς. Ζήτησα από τα παιδιά, αλλά το ζήτησα λίγο καθυστερημένα. Εδώ υπάρχει ένας χάρτης που δείχνει που είναι, ας το πούμε έτσι, τα σύνορα της Ελλάδος
και έχουν κόψει τη Βόρεια Ήπειρο, που ήταν ενιαία με την Ήπειρο, για να μην ενοχλείται η Ιταλία. Άμα δείτε το χάρτη, το πόδι της Ιταλίας ακουμπάει στη Βόρεια Ήπειρο. Και επειδή έχουν το Βατικανό αυτοί και έχουν κάποια κοσμική εξουσία, κάνουν πράγματα για να μην έχουν απέναντί τους αυτό που τους φοβίζει. Και τους φοβίζει, αυτό δεν είχα θέλα να σας το πω, το θυμήθηκα τώρα, διότι όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας πηγαίνανε οι μισιονάροι, κάπως έτσι τους λένε, για να αλλαξοπιστήσουν οι Έλληνες της Βορείου Ήπειρου. Και πήγαινε ένας δεσπότης, και ξέρετε τι έκανε αυτός ο δεσπότης, ζήταγε λεφτά για τους πιο φτωχούς. Και δίνανε λεφτά. Υπάρχει ένας γονιός από φίλου μας, ο οποίος κατά λάθος μπήκε στα αρχεία του Βατικανού, που το κατά λάθος είναι ότι ξέφυγε από τους καθολικούς, και έχει γράψει τέτοια κείμενα που τα πήρε από τη βιβλιοθήκη, πόσο αντιστεκότανε αιώνες οι Έλληνες. Και αυτό που είπε ο κύριος Κυριακού για τη μάνα του, ότι δεν ήξερε ελληνικά, τώρα είδατε τα παιδιά, ακούσατε και τις ομιλίες. Δεν ήξερε αλβανικά, συγγνώμη. Δεν ήξερε αλβανικά. Μιλάνε ελληνικά. Και ο καθηγητής που μίλησε εκείνος τυχαία εδώ, ήταν μαθηματικός, πήγε εκεί και είδε ότι είναι μια άλλη Ελλάδα. Που αν πάτε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, θα δείτε το παράστημά τους και θα δείτε την επιμονή τους να παραμένουν Έλληνες. Αυτό λοιπόν το Τευτέρι του Θεού τα κρατάει και θα έρθει μια μέρα, δεν ξέρω αν θα είναι επί των ημερών μας ή επί άλλων ημερών, εμείς το ευχόμαστε να είναι και επί των ημερών μας, θα δούμε ότι θα ανοίξει η Ελλάδα και δεν μας ενδιαφέρουν τα σύνορα. Και αυτά μας ενδιαφέρουν, αλλά όσο ο αγέρας της ελευθερίας που θα φέρει ο Τσολιάς. Να πούμε τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς οι οποίοι είσαστε απόψε μαζί μας. Προσοχή. Σε γνωρίζω από τη γνώση του σαφού. Thank you.